Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση του Σέντερ και στην εκπομπή Καβάλα Πάμε Γήπεδο. Νάκης Κομινός δίπλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές, τους ήρωες οι οποίοι επέλεξαν εμάς αντί την Εθνική Ελλάδα. Την Εθνική Ελλάδα. Έχουμε κάτι διαφορετικό όμως σήμερα στην εκπομπή, έτσι, που έλειπα από την προηγούμενη φορά. Έλειπα την προηγούμενη φορά, καμιά χαρά την εκπομπή εγώ την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω τι λες. Δεν έλειπε τίποτα. Και αν έλειπε, νομίζω ότι την έκανε καλύτερη. Λοιπόν. Καλησπέρα, Πόπη Γκλίτσου. Τι κάνεις? Γεια σου, Θέμη. Γεια σου, Φιλενάκη. Λοιπόν, πώς θα πέρασε πρώτα απ' όλα? Ναι, προφανώς την πειράζω έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πού πήγες, γιατί δεν ξέρουν και οι τηλεθεατές. Δεν χρειάζεται να ξέρουν. Εντάξει. Για τους θαυματές σου. Προσωπικά δεδομένα είναι αυτά. Έτσι. Ήταν ωραία. Πέρασες όμορφα, γέμισες τις μπαταρίες σου. Γέμισαν. Και δίνεις το παρόν εδώ, έτσι. Αν νομίζετε ότι θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα. Εγώ μια ελπίδα την είχα. Το ξέρω. Το καρφάκι το πέταξε πάντως. Δεν άντεξε. Είδα την προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Το χαμόγελο έχει φτάσει στα αυτιά. Λοιπόν, να αφήσουμε τα χαμόγελα, να αφήσουμε και τις διακοπές. Αγωνιστική δράση, γάμα εθνική. Ωραία. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά. ΑΟΥ Καρδίας Καβάλα 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Αλμοπός Αριδαίας 2-1, Δόξα Δράμας Μακεδονικός Φούφας 4-1, Απόλλων Καλαμαριάς Δόξα Προσκυνητών 3-1, Εουρδαϊκός Λαγκαδάς 0-2, Απόλλων Παραλιμνίου Ορφέας Πούμα Ξάνθης 0-0, Νάουσα Ποντίον Βαταλόκου 4-0, Ρεπού έχει ο Καμπανιακός. Και η βαθμολογία. Δόξα Δράμας 13, Λαγκαδάς 10, Απόλλων Καλαμαριάς Νέστος Χρυσούπολης 9, Καβάλα Ορφέας Πούμα Ξάνθης με 6, Νάουσα Αλμοπός Αριδαίας ΑΟΥ Καρδίας με 5, Απόλλων Παραλιμνίου Βατόλακος Εουρδαϊκός και Μακεδονικός Φούφας Δόξα Προσκυνητών με 4 και Καμπανιακός με 3. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι δύο εβδομάδες μετά. Ναι. Καβάλα Δόξα Δράμας, Βατόλακος Νέστος Χρυσούπολης, Λαγκαδάς Απόλλων Καλαμαριάς, Ορφέας Πούμα Ξάνθης Εορδαϊκός, Αλμοπός Αριδαίας Καμπανιακός, Μακεδονικός Φούφας Απόλλων Παραλιμνίου, Νάουσα Καρδίας. Και ρεπό έχει Δόξα Προσκυνητών. Λοιπόν, θα ήθελα να γίνει επιρροή να πάμε στην πρώτη κάρτα. Στην πρώτη αγωνιστική, ναι, στα αποτελέσματα. Στα αποτελέσματα. Στην προηγούμενη τέλεια. Λοιπόν, να καθίσουμε λίγο εδώ και να συζητήσουμε τι σας κάνει εντύπωση στα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Ναι. Θα το κάνουμε αυτό δηλαδή. Πρέπει να το κάνουμε, δεν γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, να πούμε ότι το πρώτο αποτέλεσμα μας κάνει εντύπωση. Περίμενες διπλό όμως στην καρδία. Ήταν επιτακτική όχι, ανάγκη. Περιμέναμε όλοι. Ναι, ήταν επιτακτική ανάγκη του διπλού στην καρδία. Και όχι απλά δεν ήταν διπλό, ήταν άσος στο 20 δευτερόλεπτο. Καλά, θα τα συζητήσουμε και μετά βλέποντας και το παιχνίδι. Εγώ συνεχίζω και σχολιάζω στο ότι ο Νέστος Χρυσούπολης συνεχίζει και είναι επαγγελματίας και κερδίζει τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει χωρίς να κουράζεται και να σκέφτεται το κάτι παραπάνω. Έβαλες τη σωστή λέξη, επαγγελματικά τα κερδίζει τα παιχνίδια. Φυσικά. Ναι. Αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται να υδρώσει αυτή του παραπάνω. Η Δόξα επικράτησε όπως θα έπρεπε του Μακεδονικού Φούφας. Έτσι. Η Καλαμαριά απέναντι στους προσκυνητές έκανε μια νίκη λογική. Ο Λαγκαδάς πέρασε από την Πτολεμαϊδα ίσως στη μοναδική δύσκολη αναμέτρηση που είχαν τα φαβορί. Και από εκεί και πέρα ο Ορφέας τσίπησε το βαθμουλάκι του στις Σέρες. Για το τελευταίο παιχνίδι, αν μπορείς να ξαναβάλεις λίγο την κάρτα, Σάβα, όπου είναι η Νάουσα με τον Βατόλακο το 4-0. Μετά την λήξη του αγώνα, ο προπονητής του Βατόλακου παραιτήθηκε, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν γίνεται αυτή η ομάδα να συντηρείται και να ταξιδεύει με λεφτά που βάζουν οι προπονητές και οι παίκτες αντίστοιχα. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην ομάδα εκεί. Αυτό. Ακούσαμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Από πού να ξεκινήσουμε? Θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη σου για αρχή. Θέλω να μου πεις τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε από την αναμέτρηση που είδαμε χθες. Γιατί εμείς οι δύο ήμασταν χθες στην Μηχανιώνα. Δεν μου άρεσε το πρώτο μέρος. Μπήκε πολύ νοθρά η ομάδα της Καβάλας μέσα. Να το θέσω αλλιώς, ποιο πρώτο μέρος σου είχε αρέσει φέτος? Τη πρώτη αγωνιστική. Ναι, μόνο. Με του προσκυνητέ. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μήχρο, με τι αλλαγέ που έκανε ο προπονητή μα, να πούμε ότι η πρώτη φορά φέτο έκατσε και στον πάγκο. Ναι, ήταν το ντεμπούτο του στον πάγκο μαζί με τον Κώστα τον Τζαλίκη. Και να του ευχηθούμε και καλή αρχή και να βελτιωθεί σίγουρα η εικόνα τη ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μπλιό. Στο δεύτερο μέρο. Στο δεύτερο μέρο. Μπήκε και μέσα. Μ' άρεσε όμως και ο Παπαδόπουλος, άσχετα και αν το παιδί δεν είχε τις ευκαιρίες, δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Συμφωνούμε. Είχε πάρα πολύ καιρό.
Από εκεί και πέρα, τα αρνητικά για μένα ποια ήταν. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με ονόματα, έτσι. Ναι, ήρθε η ώρα, νομίζω. Δεν μπορώ να βλέπω καλοπληρωμένους παίκτες, δεν μπορώ να βλέπω και π.χ. ας πούμε Δέντζας να μου παρουσιάζει αυτή τη συγκεκριμένη απόδοση που είχε εκεί. Και δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε, ο Δέντζας πέρσι, και εγώ το έλεγα από ποιο μέσο μου δινόταν, στο πρώτο μισό τη σεζόν, ακόμα κι αν η Καβάλα είχε χάσει το παιχνίδι με τον Άρη και είχε κάνει την κοιλιά παρόμοια με αυτή που κάνει τώρα, ήταν ο μοναδικός παίκτης που μπορώ να πω ότι ήταν αλάνθαστος στα παιχνίδια της Καβάλας. Ήταν ουσιαστικός, νομίζω ότι υπάρχει και παιχνίδι το οποίο δεν είχε κάνει λάθος πάσα. Γιατί ήμουν στο γήπεδο και τον παρακολούθησα πάρα πολύ. Στο δεύτερο μισό έπεσε και το δικαιολογούσα στο ότι η ομάδα δεν έχει στόχους, οπότε δεν τον ενδιαφέρει και αυτό να βγάλουμε και μετά. Αλλά βλέπω ότι αυτό το έχει κρατήσει και φέτος. Υπάρχουν. Ίσως να φταίει και η ηλικία, ίσως να μην μπορεί να ρολάρει στο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ο κάθε προπονητής, πριν ο κύριος Ταουσιάνης, τώρα ο κύριος Δικόζης. Δεν ψάχνω να δικαιολογήσω ούτε τον προπονητή ούτε τον παίχτη, γιατί αυτό που θέλω εγώ να δω είναι να μπει μια φορά η Καβάλα με το μαχαίρι στα δόντια. Για άλλη μια φορά, ασχέτως ότι ο κύριος Δικόζης διαφωνεί, και θα το δούμε και στην έλευξη τύπου, στην ερώτηση που το κάνω, μπαίνει φοβισμένη. Και εδώ βάζω δύο κριτήρια. Μπήκε φοβισμένη, βασικά ήταν πολύ γρήγορο τον γκολ. Εγώ ναι, αλλά πάλι, είναι η εικόνα που βλέπουμε από την Καβάλα σε όλα τα παιχνίδια. Ότι τα πρώτα 30-25 λεπτά είναι το ότι ας μην φάμε γκολ. Φοβάται. Κάτι που δεν αρμόζει σε κάποια ομάδα η οποία έχει υποτίθεται DNA πρωταθλητή. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, λες ποια είναι αυτή η ομάδα, δεν με νοιάζει καν πώς τη λένε, να την κερδίσω. Δεν κοιτάω καν πώς τη λένε, δεν με νοιάζει τι χρώματα φανέλα φοράει. Εμείς να κερδίσουμε και φεύγουμε. Αυτό. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα τους φοβάται όλους. Ναι, επειδή δεν αιτιολόγησα για το Δέντζα τι ακριβώς ήταν, δεν μπορώ να βλέπω ένα πιτσιρικά ο οποίος είναι 18-19 χρονών να κερδίζει σχεδόν τις περισσότερες. Τις μισές μονομαχίες του, στον αέρα. Ναι, αλλά άμα κόψουμε τις συγκεκριμένες φάσεις και δούμε τις διεκδικήσεις, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα. Ειλικρινά το λέμε τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Εμένα δεν, γενικά η ομάδα για κάποιο λόγο είναι αργή. Είναι αργή. Εγώ βλέπω ότι ναι, η ομάδα να πάει λίγο. Επίσης τις λείπουν τα άκρα. Δηλαδή, από τη δεξιά πλευρά είναι φορτωμένη, από τα αριστερά έχει ένα Κυριακίδη. Αυτό. Ένας Κυριακίδης ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει από το ένα κόρνερ να φτάσει στο άλλο. Τρέχει, καταπίνει χιλιόμετρα, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά ο Σάββος και η Γης καταπίνει χιλιόμετρα. Αλλά χρειάζεται κάποιο στήριγμα από αυτήν την πλευρά. Ναι. Θέλει κάποιο στήριγμα αυτήν την πλευρά. Με χάλασαν και κάποια μικροπραγματάκια, αλλά αυτά τώρα δεν θα το συζητήσουμε, δεν είναι του παρόντος. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δεν έχει μέσα στο DNA της πλέον το φόβο. Έχει αρχίσει να έχει τοπάθεια. Ναι, άκουσα κάποιους φιλάθλους να ρίχνουν ευθύνες στο χάρι του παπά. Λοιπόν, οτιδήποτε και να γίνεται, εγώ δικαιολογώ. Θέλω να τα πω ειλικρινά, αυτά τα πράγματα. Ναι. Δικαιολογώ σε κάποια φάση στο χάρι του παπά. Για ποιο λόγο? Προφανώς. Γιατί οτιδήποτε και να γίνεται, όλοι πέφτουν με τα μούτρα και του ρίχνουν ευθύνες. Ναι, γιατί είναι ο αρχηγός, ναι, είναι η σημαία. Ναι, είναι ναι, το ξέρουν οι περισσότεροι, είναι μέσα από την Καβάλα. Και πέφτουν όλες οι ευθύνες πάνω στο χάρι. Λοιπόν, αφήστε τα παιδιά να πάρουν μια ανάσα. Αφήστε τα παιδιά λίγο. Εδώ φτάνουμε. Λοιπόν, έχει αυτή η ομάδα μια αλφα ακολουθία. Είναι σίγουρα απογοητευμένος ο κόσμος, αλλά ακολούθησαν αυτές 60, 70, 80 όσοι ήταν. Έτσι. Δέχεται τον γκολ η ομάδα στο 22ο λεπτό. Και δεν θα αναφερθώ σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν να δουν την ομάδα ήρεμη, ρε παιδί μου, αυτοί που κάθονται εκεί, βλέπουν το παιχνίδι, φεύγουν. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι μπορεί να στηρίξουν την ομάδα τα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης, και από εκεί και πέρα είναι στο ουφ, στο ναι, στην κρίνια, στη μύρλα, 5 μέρες τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να κερδίσετε. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται να είσαι οπαδός του δεκάλεπτου. Αυτό, δηλαδή. Το ακούει ο άλλος. Δεν είσαι στον Μπερναμπέου που κάνει σουφ και δεν σε ακούει κανένας. Είσαι δίπλα στον παίκτη. Όταν δέχεται η ομάδα τον γκολ και είναι όλοι ουφ και αυτό και αυτό, ξαφνικά όλος τα ακούει. Είναι δίπλα. Αν έχει μια φορά φόβο μέσα του, τώρα έχει απογοητευτεί πλήρως. Γιατί ξέρει ότι από πίσω θα αρχίσουν τα λαϊκά δικαστήρια. Και αυτό είναι λίγο ζόρι. Βέβαια, απ' την άλλη, δικαιολογώ τον κόσμο και δεν μπορώ να ακούσω αυτές τις. Του τύπου το ότι όποιος δεν είναι δίπλα στην ομάδα να δίνει λεφτά δεν έχει λόγο. Γιατί και απ' την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι χθες έχασαν 6 ώρες την Κυριακή τους. 2 ώρες να πάνε, 2 ώρες να έρθουν και 2 ώρες στο παιχνίδι. Να σε διακόψω λίγο. Σήμερα εντελώς τυχαία, στο αυτοκίνητο μέσα, άκουγα ένα ραδιοφωνικό σταθμό και άκουσα κάποια πράγματα τελείως αρνητικά από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για μένα προσωπικά δεν ξέρουν καν πώς είναι η μπάλα και δεν έχουν ναι, πει. Και κάπου εκεί σοκάρουμε. Θα σου πω εγώ και τι γίνεται. Εδώ αυτή τη στιγμή κάνουν μια αθλητική εκπομπή.
Ωραία. Κάνουμε μια αθλητική εκπομπή που εγώ και εσύ και η Πόπη, γιατί δεν θέλω να βγάζω και την γυναίκα της παρέας απ' έξω, είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Σε οποιοδήποτε γήπεδο. Σε γήπεδα, μάλλον. Ανεξαρτήτως μάλιστα αθλήματος. Δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι, αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι κάθονται σπίτι τους ή πάνε σε γήπεδα άλλων ομάδων ή ξέρω εγώ, κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι. Και βγαίνουν και Δευτέρα πρωί, Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα βράδυ και βγάζουν ανθρώπους υπολήψεις σε λαϊκά δικαστήρια, γιατί πολύ απλά τους δίνεται το δικαίωμα που δίνεται και σε εμάς τους ίδιους ένα μικρόφωνο στο στήθος ή μπροστά στο πρόσωπό τους για να πούν αυτό που ξέρουν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος και τσιμπάει, και αυτό είναι πολύ κακό, πρέπει να ξέρει ποιον ακούει, γιατί πολλές φορές λες. Τώρα αυτό για να τα λέει κάτι ξέρει. Εκείνο το προβατάκι και ακολουθούν. Αυτό. Καλό είναι να ξέρει ποιον ακούει και γιατί έχει να κάνει. Εμείς, ας πούμε, εγώ και ο Θέμης εχθές ήμασταν στην καρδία. Λέμε τη γνώμη μας με αυτά που είδαμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτά άνθρωποι... που είδαμε, έχουμε και το βίντεο που θα το δείτε κι εσείς. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και να παρακολουθούσαν ένα παιχνίδι και πάλι έχουν γνώμη. Λοιπόν, να κάνουμε μία παύση, να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας για την πέμπτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανάμεσα στον ΑΟ Καρδίας και τον ΑΟ Καβάλα. Η Καβάλα η οποία έχει 5 βαθμούς, μία νίκη, δύο ισοπαλίες. Τώρα μια ευκαιρία για την Καρδία στην πρώτη. Το πρώτο λεπτό αναμέτρησης και γκολ για την ομάδα της Καρδίας με τον Ξανθόπουλο. Μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ένα πολύ γρήγορο γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πιάνει στον ύπνο την ομάδα των Αργοναυτών. Πριν καν αναφέρουμε τα στοιχεία της αναμέτρησης, οι πρασινόμαυροι της Θεσσαλονίκης ανοίγουν το σκορ εδώ στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας. 1-0 με τον Ξανθόπουλο. Η ομάδα της Καρδίας παγώνει το φαβορί της αναμέτρησης, την ομάδα της Καβάλας. Μισεβίτς, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Μια βαθιά παλιά η οποία θα περάσει για τον Μπρατσιάνη. Δεν υπάρχει offside. Ο Μπρατσιάνη, κακό τελείωμα από τον επιθετικό της Καβάλας. Ευκαιρία εδώ να απαντήσει νωρίς και να ισοφαρίσει. Το τελείωμα του Μπρατσιάνη δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Λίτσκα. Λίτσκας μια μπαλιά, θα βγει στην πλάτη για τον Παβίσεβιτς. Θα προσπαθήσει να σκάψει ο Παβίσεβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει λίγο out. Άλλη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καβάλας, η οποία φαίνεται να ξυπνάει μετά την ψυχρολουσία του πρώτου λεπτού. Φαουλ εκτελείται. Στην πλάτη της άμυνας η μπάλα θα περάσει από όλους. Παπάς. Σέντρα. Η κεφαλιά. Καθώς έχει σηκωθεί και μόνος του. Υπάρχει κάτι. Κατοχή όμως και πάλι για την ομάδα της Καβάλας. Μια πάσα προς τον Παπά. Θα παρεμβληθεί και η ποδοσφαιριστής Καρδίας. Ένα πλασέ. Το οποίο δεν έχει καμία τύχη. Προλαβαίνουν όμως και γυρίζουν και μαρκαρούν σωστά οι της Καρδίας. Σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βλέπει κάτι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Τελικά παίρνει μια απόφαση και τώρα γίνεται μια μικρή σύραξη. Ήταν αναμενόμενο. Το ένα σκληρό μαρκάρισμα διαδεχόταν το άλλο. Ο κύριος Χιγιτζή δεν έβλεπε κάτι. Εδώ καθαρά είναι ευθύνη του διαιτητή η συγκεκριμένη κατάσταση. Και τώρα καλοί ποδοσφαιριστές μπροστά του. Και μοιράζει κάρτες.
Φαουλ εκτελείται. Βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας. Πάλι για τον Ξανθόπουλο. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της Καβάλας. Ένα σουτ στην αγκαλιά του Αθανασίου από τον Χαρίση. Το φαουλ εκτελείται στην καρδιά της άμυνας η κεφαλιά. Ο Φαρμάκης θα μπλοκάρει. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Κιγιτζή για το πρώτο μέρος. ΑΟ Καρδίας, ΑΟ Καβάλα 1-0 με τον γκολ του Ξανθόπουλου στο πρώτο λεπτό. Μπλιός προς το Λαδάκη. Θα καταφέρει ο Λαδάκης να κρατήσει την κατοχή. Λαδάκης, Παβίσεβιτς, ο οποίος έχει χώρο, το κοντρόλ του είναι κακό. Γύρισμα του Παβίσεβιτς, η μπάλα απογοητευτικά out. Κεφαλιά προς τα πίσω. Μάχες και κερδισμένοι οι γηπεδούχοι. Ένα σουτ του Χαρίση. Εκπληκτική επέμβαση από τον Αθανασίου, ο οποίος θα αποτρέψει το 2-0. Τον εκδέλεται πλασάριστα προς τα έξω. Ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Τεράστια ευκαιρία εδώ για το 2-0 από την ομάδα της Καρδίας. Πάσα του δεν θα περάσει ποτέ. Θα ξανακερδίσει όμως την κατοχή ο Γιαλούσης. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος ένα σούτ από μακριά. Εξαιρετική επέμβαση από τον Φαρμάκη. Παραπήρε καμπύλη προς την εστία. Ο Φαρμάκης τεινάχθηκε και απέτρεψε το τέρμα. Ίσως να χρειαστεί κι άλλα σούτ εκτός περιοχής η Καβάλα αν θέλει να απειλήσει την εστία του ΑΟ Καρδίας. Ο Κονελτερίτε πλασάλιστα. Ξανά πίσω, σέντρα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά του Λαδάκη, μπαλά στα δίκτυα. 1-1 με τον Αντώνη Λαδάκη. Ο Φαρμάκης μπερδεύτηκε, έμεινε στήλη άλατος. Και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα στο 65. Και το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή για την Καβάλα, η οποία έψαχνε τον κόλλη της ισοφάρισης χωρίς να κάνει μια ιδιαίτερα καλή εμφάνιση. Ισοφαρίζει 1-1 με τον Αντώνη Λαδάκη. Προσπαθούν να κλέψουν της Καβάλας, προς στιγμή τα καταφέρνουν. Ο Παπαδόπουλος με πολύ δυσκολία θα κερδίσει την μπάλα. Μια κάθετη τώρα για τον Παπά, υπάρχει σηκωμένη σημαία offside και σε σηκώνεται όλος ο πάγκος της Καβάλας, καθώς δεν συμφωνεί με την απόφαση. Προσπαθούν εδώ με τον Τόπτσι. Κάθετη. Ρόνας πίσω. Ένα γέμισμα από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει εκτός. Τεράστια ευκαιρία για τον ΑΟ Καρδίας, καθώς θα περάσει από όλους η μπάλα. Κυριακίδης. Κυριακίδης μια μπαλιά μέσα στην περιοχή. Η μπάλα εκεί που είναι ο Παβίσεβιτς. Δύο παίκτες μαζί. Παπάς και Παβίσεβιτς μπερδεύονται. Και έτσι η ευκαιρία χάνεται. Ενώ και οι δύο είχαν πάρει τα βήματα, δεν ήξεραν ποιος να αφήσει ποιον. Της Καρδίας. Το 1-2 για τον Προσκυνητόπουλο θα ολοκληρωθεί. Η μπάλα θα μείνει εντός του αγωνιστικού χώρου. Η πάσα προς την περιοχή. Ωραία συνεργασία. Θα φτάσει το σουτ. Η μπάλα παράλληλα θα περάσει out. Πάρ' την μπάλα ρε και παίξε. Τεράστο ψάρι. Κόρνερ εκτελείται στην καρδιά της άμυνας. Η κεφαλιά λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Καβάλα. Στο 92 και μια μπαλιά για τον Παπά, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, θα περάσει ο Παπάς, περιμένει στηρίγματα, θα διαλέξει τον Παβίσεβιτς, απλώνει το παιχνίδι της Καβάλα, Μπαντάνης μέσα στην περιοχή, ένα σούτ του Μπαντάνη επάνω στο Πιμπισίδη, απομακρύνεται εκεί η μπάλα, τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Κιγιτζή, η Καβάλα παίρνει έναν βαθμό στη Νέα Μηχανιώνα, η ομάδα της Καρδίας παίρνει τον πέμπτο της βαθμό με πέμπτη ισοπαλία. Καταρχήν να ευχαριστήσω την ομάδα της Καρδίας για την άψογη φιλοξενία που μας παρήχανε. Να τους πούμε ότι και εμείς θα τα αποδώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο γύρο. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα είδατε όλοι ότι φάγαμε ένα γκολ. Μπορώ να πω από κάποια ασυνεννοησία των παιδιών. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο γίνονται λάθη. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι των λαθών.
και κάναμε ένα λάθος και το πληρώσαμε στο 22ο λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά νευρικοί. Προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω να παίξουμε. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δύο τέτα-τέτ. Δεν βρήκαμε στόχο. Αν ήταν λίγο πιο τυχερή η καρδία στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να είμαστε ακόμη πιο δύσκολα, να κυνηγάμε να βάλουμε δύο και τρία γκολ για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που γίνανε, νομίζω ότι κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γυρίσουμε το παιχνίδι. Βάλαμε ένα γκολ, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως είμαστε ακόμη μια Κυριακή στεναχωρημένοι και βλέπουμε ότι ο στόχος που είχε βάλει η ομάδα από την αρχή της χρονιάς, όσο περνάνε οι αγωνιστικές, παρόλο που είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική, ο στόχος του πρωταθλήματος αρχίζει πλέον και φεύγει. Είναι ένα κάτι σαν μακρινό όνειρο. Πραγματικά, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Προσπαθήσαν τα παιδιά, βγάλανε πολλές συνεργασίες, πήγαμε την μπάλα δεξιά, αριστερά, βάλαμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Η καρδία, όσο πιέζαμε και όσο προσπαθούσαμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ, η καρδία έκανε μία-δύο ευκαιρίες και είναι πολύ λογικό, γιατί πλέον τα παίζαμε όλο για όλα. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Είμαστε η Καβάλα, είμαστε ο ΑΟΚ και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική για να πετύχουμε, αν μπορέσουμε, αυτό που βάλανε οι άνθρωποι στην αρχή της χρονιάς σαν στόχο. Τώρα αν θα το καταφέρουμε ή όχι, θα μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε μετά το παιχνίδι με τη Δράμα και τα επόμενα 4-5 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Η ομάδα για άλλη μια αγωνιστική, μετά την Κούπα και την παρουσία σας στον πάγκο, φαίνεται να μπαίνει φοβισμένη στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, φαίνεται να μην υπάρχει ψυχολογία στην ομάδα μετά τα άτυπα αποτελέσματα για τρεις πλέον τέταρτη συνεχεία αγωνιστική. Θέλω το σχόλιο σας. Φοβισμένη δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά ήταν φοβισμένα. Απλά στο 22ο λεπτό, όταν τρως γκολ, είναι λογικό κάπως έτσι λίγο να παγώνεις. Νομίζω όμως ότι μετά τον γκολ αντιδράσαμε. Δηλαδή κάναμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δύο τετατέτ και με τον Μπρατσιάνη και με τον Παβίσεβιτς. Και είχαμε και μία τρίτη στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Παρόλο που βγήκανε δύο ευκαιρίες. Και η τρίτη, υπό προϋποθέσεις, εφόσον ο Χάρης εκεί πέρα έκανε κοντρόλ και έμπαινε μόνος του στο τέτα τέτ με την τερματοφύλακα. Αυτό είπαμε και στο ημίχρονο, αυτό είπαμε τα παιδιά, ότι πλέον δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και στην αρχή του παιχνιδιού είπαμε αυτό, ότι είναι ένα παιχνίδι. Αν το χάσουμε, σίγουρα δεν θα πεθάνουμε. Αν το κερδίσουμε, θα είμαστε πάλι στην ίδια αφετηρία, γιατί έμαθα και τα αποτελέσματα και της Δόξας και του Απόλλων Καλαμαριάς, θα είμαστε στην ίδια αφετηρία. Οπότε έπρεπε να μπούμε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και να προσπαθήσουμε να παίξουμε, να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο τα καταφέραμε πάρα πολύ. Και λέω και πάλι ότι βοηθήσανε πάρα μα πάρα πολύ και οι αλλαγές που γίνανε, πραγματικά. Και μπορώ να πω ότι ρισκάραμε και με τον Γιαλούση, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα στον προσαγωγό του και πήραμε το ρίσκο να μην τον κάνουμε αλλαγή. Εγώ θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Υπάρχει στο μυαλό σας κάποια αλλαγή στο ρόστερ? Όλα είναι υπό συζήτηση, ναι. Από τη στιγμή που μας δίνει η μεταγραφική περίοδος το χρονικό περιθώριο, όλα είναι υπό συζήτηση και
Υποσκέψη. Άλλη ερώτηση. Καταρχήν για μας είναι η πέμπτη αγωνιστική στην οποία το μάτς έρχεται ισόπαλο. Δυστυχώς στα προηγούμενα παιχνίδια δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, ενώ η εικόνα μας ήταν καλή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος στην προσπάθεια των παιδιών. Παίζαμε, είναι ιστορική ημέρα για μας. Σήμερα παίζαμε με ίσως μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Σίγουρα το budget και το roster των δύο ομάδων είναι πολύ διαφορετικό. Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να καταφέρουμε να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να είμαστε πιο ψηλά και να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα να μπορέσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο για την εικόνα του παιχνιδιού. Κάπως έτσι ήταν. Αν ήμασταν πιο προσεκτικοί, ίσως να είχαμε κάνει και ένα δεύτερο γκολ. Φυσικά όταν παίζει μια ομάδα με ποιότητα και με τέτοια δυναμική που έχει, δεν μπορείς να έχεις την πρωτοβουλία των κινήσεων εσύ. Από το πλάνο που σχεδιάσαμε για τον τρόπο που παίξαμε, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θεωρώ, όπως λέω και στους ποδοσφαιριστές μου, τα γκολ από στιγμένα είναι αστεία για μένα, για που ψήνουν αυτοί. Φυσικά βγήκε μια πολύ καλή κομπίνα από τον αντίπαλο. Από εκεί μετά θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Καβάλα. Επίσης πιστεύω ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και είναι από τους ανθρώπους στον χώρο που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτά. Εγώ θα κρατήσω την τελευταία λέξη του Άγγελου Δικόζη. Ναι. Όλα είναι υποσυζήτηση. Φυσικά είναι όλα υποσυζήτηση. Όταν μια ομάδα δεν ρολάρει και της δίνεται το δικαίωμα, έτσι όπως έχει γίνει, να κάνει μεταγραφή μέχρι και την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, φυσικά θα το σκεφτεί να αλλάξει το ρόστερ. Εγώ θέλω να σου πω ότι βλέπω. Βγάλε την ψυχή σου, περίμενε. Θέλει να κατακάνω κατάσταση ψυχή. Βασικά δύο λόγια θέλουμε, όχι πάλι με τις ώρες. Γιατί. Εσύ δεν ήσουν την πρώτη. Άμπραβο. Πού ξέρεις ότι μιλούσε με τις ώρες. Καλά, δεν είδα εγώ την εκπομπή. Λοιπόν, ας βγάλει τα ίσα. Τι κι αν ήμουν διακοπές. Λοιπόν, νομίζω ότι η στιγμή της κρίσης είναι το παιχνίδι με τη Δόξα. Ανάλογα με εκείνο το αποτέλεσμα, θα καθοριστεί και το υπόλοιπο της χρονιάς. Μετά από πέντε αγωνιστικές, η χρονιά μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει αποτυχημένα. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι ήδη αποτυχημένο, με ποια έννοια το ότι πέφτει μόνο ένας, που σημαίνει ότι από Γενάρη αυτός που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα δύσκολα θα στραβοπατήσει. Γιατί θα πέσει με αδιάφορες ομάδες. Δύσκολα θα στραβοπατήσει. Αν το πρωτάθλημα ήταν όπως πέρσι που έπεφτε από τη θέση 10 και κάτω, τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά. Γιατί ο άλλος θα έπαιζε και λίγο για την παραμονή του στην κατηγορία. Τώρα, δεν είναι στο χέρι της Καβάλας σε καμία περίπτωση. Ακόμα και να κερδίσει τη Δόξα, συνεχίζει να μην είναι. Γιατί μπορεί να κερδίσει τη Δόξα και την επόμενη αγωνιστική μπορεί να χάσει από τον οποιονδήποτε. Εκτός και αν αλλάξει η ψυχολογία. Για μένα όλα είναι η ψυχολογία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει ούτε με το κοουτσάρισμα, ούτε με κανένα άλλο πράγμα. Η ψυχολογία είναι, έχει μέσα την ιτοπάθεια αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς πέρασε, γιατί να σου πω κάτι. Εδώ ήμασταν όλο το καλοκαίρι και βλέπουμε ότι στην προετοιμασία η ομάδα όλοι την έλεγαν τα καλύτερα. Ότι κέρδισε τον πανθρακικό της Football League. Μέσα στο κοκκινό φιλικό, ναι. Πέρασε, πέταξε τρία γκολ αέρα στον Ορφέα Ξάνθη σε ένα φιλικό το οποίο έτσι θα έπρεπε να παίζει όλα τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες. Και λες, φαίνεται η ομάδα να πατάει σε γερή βάση. Έρχεται η πρεμιέρα και βάζει 5 γκολ στη Δόξα προσκυνητών, τα οποία έρχονται. Τα 3 από το center for, που αυτό έψαχνες κυρίως. Έτσι. Έψαχνες ένα καλό center for. Να μείνουμε λίγο εκεί. Ναι, έχει να βάλει ένα μήνα γκολ. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα μου. Και δεν ξέρω. Υπάρχει μία φάση, δεν ξέρω αν μπορούμε να την. Αν την έχουμε, νομίζω δεν την έχουμε. Όπου από τα αριστερά γίνεται μια προέλευση του Παβίσεβιτς, ο οποίος βγάζει σέντρα και την κεφαλιά μες στην περιοχή πηγαίνει για λούσεις. Ο Γελούς είναι το center back της ομάδας. Και ξαφνικά το center forward βγάζει τη σέντρα. Όχι, δεν υπάρχει μέσα στο μοντάζ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω δηλαδή αν. Μήπως κάποιοι πρέπει να τραβήξουν λίγα αυτιά παραπάνω. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Έτσι, και είναι άνθρωποι καθημερινοί που τους βλέπεις στον δρόμο. Πρέπει νομίζω ότι επιβάλλεται να τραβήξουν αυτιά πλέον. Πλέον για μένα η ευθύνη είναι των παιχτών. Καθαρά. Πλέον μιλάμε ότι η ευθύνη των παιχτών δεν είναι κανένας άλλος.
Αν θα πούμε κάτι για τον Άγγελο Δικόζη για το παιχνίδι αυτό εδώ. Είναι ότι ακόμα προσπαθεί να μάθει την ομάδα. Έκανε κάποιες αλλαγές που θεώρησε ότι έπρεπε απλά να γίνουν αλλαγές. Δηλαδή, άλλαξε λίγο το σύστημα, τον τρόπο παιχνιδιού, τον τρόπο σκέψης της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να τον κρίνουμε σε ένα παιχνίδι που η ομάδα χάνει ένα 0 από τα αποδυτήρια. Αλλά έχει πιάσει το νόημα το ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ακόμα ο ίδιος του σίγουρα δεν ξέρει τι, αλλά δεν έχει και χρόνο να μάθει. Αυτό έχει άρεσε, το κενό αυτής της εβδομάδας. Ναι, αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο Δικόζη είναι ότι δεν φοβήθηκε το παιχνίδι και ρίσκαρε, ειδικά στο δεύτερο μήνα. Ναι, το θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος του, μπήκε η ομάδα με την οτροπία, δεν έχει να χάσει τίποτα. Έτσι. Εγώ δεν το είδα τους παίχτες αυτό. Μπορεί ο Δικόζης να το ένιωθε αυτό το πράγμα και να τους το μετέφερε, ας πούμε. Αλλά οι παίκτες, για μένα, σου ξαναλέω, ασχέτως του το είπα, δεν συμφώνησε, ήταν φοβισμένοι. Εγώ τους έλεγα φοβισμένους. Σου ξαναλέω, είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία. Η ψυχολογία, και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, αυτό έχουν ως στόχο. Φέρνω και παράδειγμα πέρσι την απομάκρυνση, μετά την απομάκρυνση του κυρίου Νιφαντάκη με την ήττα του κοκκινοχώματος που έγινε στο Ανθή Καραγιάννη για την Καβάλα. Στον πάγκο έμεινε για ένα μήνα και κάτι ο Γιώργος Γουνελάς, ο οποίος πέτυχε νίκες. Πέτυχε μια μεγάλη σε εύρος νίκη απέναντι στη Δόξα Δράμας, τελευταία αγωνιστική πριν τα Χριστούγεννα. Χωρίς ο άνθρωπος να ήταν αυτός που θα πάρει την Καβάλα μέχρι το τέλος. Ήταν υπηρεσιακός μέχρι να έρθει ο επόμενος και φάνηκε ότι άλλαξε την ψυχολογία. Αυτή είναι η δουλειά του Δικόζη. Για μένα, ο Δικόζης ήρθε εδώ να αλλάξει την ψυχολογία. Ή αν βλέπει ότι θέλει αλλαγές στο ρόστερ, που εγώ βλέπω, αλλά αυτός είναι ο αρμόδιος, να αλλάξει και το ρόστερ πριν φύγει ο Οκτώβριος. Γιατί μετά καλό Γενάρη. Εκτός και αν αποφασίσει η ομάδα ότι ξέρει τι βλέπουμε τη Δόξα, και αν χαθεί και εκείνη η μάχη. Βλέπουμε αλλιώς το πρωτάθλημα φέτος. Θέλω μια χάρη. Πες το να σταματήσει, γιατί υπάρχει. Σταμάτησα μόνος μου. Ναι, φτάνει, δηλαδή μας κούρασες. Ναι, σταμάτησα μόνος μου. Πάμε για Νέστο. Απουσίαζα εγώ. Απουσίαζε. Λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης, Αλμοπός Αρυδαίας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Χρυσούπολης, Αλμοπός Αρυδαίας, για την ομάδα του Νέστου, Σουμουλίδης, Καζατζίδης, Μπουλγούρας, Παυλίδης, Κωνσταντινίδης, Λάσπατζης, Μιχαλάκης, Ματζιώτης, Βαλαβανόπουλος, Αποστολίδης και Παναγιωτόπουλος. Για την ομάδα της Αρυδαίας, Μένιος Ελευθεριάδης, Παπασημεών, Ζαρογιάννης, Παπαζούδης, Ελευθεριάδης, Γάμα Ελευθεριάδης, Σιδηρόπουλος, Διαμαντίδης, Καραγιάννης, Τσιρλίδης και Παντελίδης. Εδώ η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πάντως με ενθουσίασε, γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Ναι, είχε καλό κόσμο, είχε καλό κόσμο. Ήταν και η μέρα τραβούσε, νομίζω, και ο καιρός, ναι, ευνοήσε και ο καιρός. Δηλαδή, η Πόπη δεν πρόλαβε στο παιχνίδι. Όχι, γυρίσαμε αργά. Το ζούμε. Λοιπόν, ένα φάουλ που θα εκτελεστεί. Εκεί θα πεταχτεί ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης που δεν ήμουν στο παιχνίδι, άκουσε όμως ότι έκανε εξαιρετική εμφάνιση σε αυτό το μάτς. Μπράβο το παιδί. Πω, άντε τώρα πάλι να μάθουμε τον Έστω με άλλη φορεσιά, άλλα χρώματα. Ωραία είναι. Εντυπωσιακή. Καλή είναι, ναι. Κοίταξε, τα χρώματα αυτά τα φορούσε και παλιότερα. Απλά τον έχω συνηθίσει με άσπρο μπλε. Εγώ βλέπω ότι ο Δημήτρης Μαγκαφίνης φαίνεται το έργο του εκεί στη Χρυσούπολη. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. Έχει φτιάξει μια δικιά του ομάδα. Είναι μεγάλη φάση. Είναι καλή στιγμή για την ομάδα του Αλμοπού. Έχει φτιάξει μια δικιά του ομάδα. Απ' την αρχή. Και φαίνεται να ρολάρει. Και εδώ με τον Βαλαβανόπουλο. Πολύ ωραίο. Το 2-0. Πολύ καλή μεταγραφή. Μπράβο, Νίκο. Και πέρσι ήταν και στον Ηρακλή. Από τους καλούς, ας πούμε, της χρονιάς του Ηρακλή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και έχασε στις λεπτομέρειες την άνοδο για την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.
Και σε επανάληψη το τέρμα του Βαλαβανόπουλου. Και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους. Ναι, όντως είχε αρκετό κόσμο. Είχε αρκετό κόσμο στη Χρυσοπόλη. Βοηθάει και ο καιρός, βοηθάνε και τα θετικά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι έχει εξαιρετικές απαιτήσεις ο κόσμος της Χρυσοπόλης από τον Έστω για φέτος. Πάντως έχει εδραιωθεί στους 9 βαθμούς, είναι στην τέταρτη θέση τώρα, στο βαθμό με την Καλαμαριά, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει εξεταστεί η έφεση της Καλαμαριάς, η οποία έχει κάνει 5 στα 5, αλλά παρόλα αυτά έχει 9 βαθμούς λόγω της περίπτωσης του Μένκα. Και αυτό του δίνει την ευκαιρία στον Έστω να είναι στο δυνατό γκρουπ, που λέω εγώ, στις 4 ομάδες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμή στη βαθμολογία. Πάντως από ό,τι άκουσα και η Ερυθρέα δεν ήταν η ομάδα η οποία μπορούσε να περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα, έτσι. Όχι, το είδαμε πριν. Είχε μια φάση δύσκολη. Εδώ πήγε να γίνει το ψηλό κρεμαστό. Καλή έμπνευση. Ήθελα να σου λίγο πιο πίσω. Πρόλαβε και γύρισε τον αναφύλακα, αλλά σαν έμπνευση ήταν καλή. Εδώ τώρα ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες και ο Παντελίδης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα μειώσει το σκορ σε 2-1. 18 λεπτά πριν το τέλος. Διαιτητές στην αναμέτρηση ήταν οι Σιμεωνίδης, Θεοδόρου και Ζέρβας από την Πιερία. Εδώ της κόντρας έγινε. Ναι, έγινε δύο κόντρες εδώ. Δηλαδή, εντάξει, είναι η φάση που σε θέλει κιόλας, έτσι. Και εδώ τώρα το 1-2 και το σουτ που θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο Μένιος. Δεν υπάρχει offside με τον Βαλαβανόπουλο. Αποστολίδης, Μένιος θα απομακρύνει η άμυνα του Αλμοπού. Και να παίζουμε τις καθυστερήσεις, το τελικό σφύριγμα. Στους 9, ναι, στους Κύριους. Στους 9. Και επαγγελματίας. Ουσία ακριβώς. Αυτό, επαγγελματίας. Αυτό που πρέπει να πάρει θα το πάρει και τελείωσε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Πριν περάσουμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι το παιχνίδι της Εστονίας με την Ελλάδα στο ημίχρονο είναι στο 0-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Δεν άντεξε. Εσύ αυτό βλέπεις. Εγώ έχω μια εικόνα, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε λίγο. Να περάσουμε στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, αυτό μεταξύ της Δόξας Δράμας και του Μακεδονικού Χούφας. Όλα έτοιμα εδώ στο γήπεδο της Δόξας για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα και το Μακεδονικό Χούφα. Παιχνίδι για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στη σέντρα. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Δόξα μπαίνει στο μάτς με 3 νίκες και μία ισοπαλία μέχρι τώρα στους 10 βαθμούς. Με αντίπαλο το Μακεδονικό Φούφα, ο οποίος πέτυχε μία ιστορική νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, κερδίζοντας στην έδρα του με σκόρ 2-1 την Καβάλα με ανατροπή. Οπότε το μάτς θέλει ιδιαίτερα προσοχή για τη Δόξα σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο παιχνίδι. Κουρτεσιώτης έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο, εκτελεί Καρλόπουλος με μία και πάλι στον Κουρτεσιώτη από αριστερά η Δόξα τώρα. Ο αριστερός μπακ κάνει μία ωραία τρίπλα κάτω από τα πόδια στον αντίπαλο, βγάζει και μία γλυκιά σέντρα, Ήγκορ την κεφαλιά και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χρυσοστομίδης. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τη Δόξα.
Πρώτη πολύ καλή στιγμή στο έκτο λεπτό με Κουρτεσιώτη να περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του δεξιού μπακ. Να βγάζει ωραία σέντρα. Ο Ίγκορ σηκώθηκε πιο ψηλά από τον αμυντικό, πήρε την κεφαλιά. Αλλά καλά τοποθετημένο ο Τάσος Χρυσοστομίδης. Η μπάλα στο Τσικόπουλο. Τσικόπουλος έκανε το λάθος. Ο Ίγκορ πήρε την μπάλα φάουλ για τη Δόξα. Φάουλ για τη Δόξα λοιπόν από δεξιά σε καλή θέση. Εδώ μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι μαυραετοί όταν μια ομάδα παίζει κλειστά. Στην άμυνα, σίγουρα ένας τρόπος για να μπορέσει να ξεκλειδώσει στην άμυνα. Έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα εκεί στον Τσικόπουλο, τον Γιάννη, με το νούμερο 7. Ένας τρόπος λοιπόν για να ξεκλειδώσει αυτή την άμυνα σίγουρα είναι και τα στημένα. Το πλάγιο για τη Δόξα. Πινδώνης. Ολίσε. Κάθετη πάσα για τον Ίγκορ. Ίγκορ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα πάλι στον Ολίσε. Ολίσε περνάει την μπάλα πλάγια για τον Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλο στο Σουάνι. Σουάνι, για να δούμε στον Πινδώνη. Δεν είναι offside τώρα ο Πινδώνης. Πινδώνης γυρίζει το σώμα του, δίνει στο Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλο στη σέντρα από δεξιά. Γκολ! 1-0 ο Σουάνης. Πολύ ωραία σέντρα του Ρεβιθόπουλου και να ο Δημήτρης Σουάνης μέσα στη φάση. Κεφαλιά και 1-0 για τη Δόξα στο 18. Πολύ. Μακεδονικό σκουφά. 1-0. Δημήτρης Σουάνη! Πολύ ωραία επίθεση για τη Δόξα και τον γκολ από τον Δημήτρη Σουάνη στο 18. Πινδώνης και πάλι στον Καρακλίδη. Καρακλίδης έχει χώρο, ανεβαίνει, θα βγάλει μια σέντρα για τον Ίγκορ. Ίγκορ η κεφαλιά, παραλίγο το 2-0 πάνω στη γραμμή και φανταστική επέμβαση του Χρυσοστομίδη σε κόρε. Πολύ μεγάλη φάση για τη Δόξα. Πολύ μεγάλη φάση για το 2-0 από τον Καρακλίδη ξεκίνησε. Πολύ ωραία η σέντρα του, η κεφαλιά του Ίγκορ. Επάνω από τον εξερχόμενο Χρυσοστομίδη, πάνω στη γραμμή ήρθε ο Κοπατσάρης, ο κεντρικό δεξιός μπακ, να διώξει την μπάλα. Στην επαναφορά, νέα κεφαλιά και ο Χρυσοστομίδης με το ένα χέρι πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Κλασικό ήταν η ευκαιρία. Πιο κλασική δεν θα μπορούσε να γίνει. Και στο κατάλληλο σημείο για να κάνει το 2-0 η Δόξα στο 33. Πολύ σε ανεβαίνει. Κάθετη πάσα για τον Ίγκορ. Την κατάλαβε ο Τζουβάρας, έκοψε και τώρα ο Λίσε θα κάνει ένα πολύ δυνατό φάουλ και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Σωστό σφυρίγμα, σωστή υπόδειξη από το διαιτητή. Με το Δουμάνι. Δουμάνι, ωραία κίνηση. Δουμάνι συγκλίνει. Μπαίνει στην περιοχή. Δουμάνι έχει χώρο. Ωραίο πλασέ. Γκολάρα. Γκολάρα από το Δουμάνι. Γκολάρα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Πέρασε δύο παίκτες. Και με πολύ ωραίο πλασέ σιρτό. Δοκάρι και μέσα. Γκολάρα. Γκολάρα. 2-0 για τη Δόξα. Μια προσπάθεια από τον Τοπάλι. Εδώ υπάρχει κενό. Για να δούμε. Τοπάλι κάνει μια μπροστινή παλιά. Σιδηρόπουλος μέσα στην περιοχή πλασάρει. Γκολ! 2-1. Σιδηρόπουλος και 2-1. Πάνω που λέγαμε ότι η Δόξα έχει τον έλεγχο του αγώνα και με αυτό το 2-0 μπορεί να ξεαγχωθεί. Ο Τοπάλις πετάει την μπάλα μπροστά στο Σιδηρόπουλο. Ο Σιδηρόπουλος βγαίνει τέτ α τέτ με το Σικαλιά. Πλασάρει στην αντίθετη γωνία και σημειώνει το 2-1. 2-1. Για τους φιλοξενούμενους. Μέσα σε δύο λεπτά στο ξεκίνημα του Β' μέρους, δύο γκολ. Στην αρχή με το Δουμάνι, το κενό στην άμυνα, η ωραία πάσα του Τοπάλι στο Σιδηρόπουλο, ενώ όλος ο πάγκος της Δόξας κατευθύνεται στο βοηθό και διαμαρτύρεται. Τώρα έχει ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος, ο Ζέλη Κολέκοβιτς ο γενικός αρχηγός. Ο βοηθός δείχνει ότι καλυπτόταν. Επιμένει ότι καλυπτόταν. Αυτό εξηγεί στους ανθρώπους της Δόξας εκεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 2-1. Καρλόπουλος, λίγα μέτρα φόρα, οι τελευταίες συστάσεις του διαιτητή στο τείχος, τέσσερις παίκτες του Μακεδονικού Φούφα στο τείχος, συστάσεις για μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή εκεί, για Καρακλίδη, για Παπαζαχαρία, για Ίγκορ, για να δούμε. Καρλόπουλος, πλασαριστά πάει με κομπίνα, Σουάνης, καλό σιρτό γκολ! 3-1 Καρακλίδης! Θωμάς Καρακλίδης, ο κεντρικός αμυντικός. Πολύ ωραία κομπίνα. Όλοι περιμέναμε γέμισμα στην περιοχή. 3-1 Θωμάς Καρακλίδης! Γκολ! 3-1! Όλοι περιμέναμε σε αυτή τη φάση γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή με σέντρα. Είχαν προωθηθεί όλοι ψηλοί. Αλλά η Δόξα έκανε μια κομπίνα
αναμφίβολα δουλεμένη στην προπόνηση. Συρτή πάσα του Καρλόπουλου στο Σουάνι. Σου του Σουάνι, απόκρουση του τερματοφύλακα ασταθώς. Του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Καρακλίδης από κοντά προβημένος, ο κεντρικός αμυντικός, σούταρε στην άδεια εστία και έγραψε το 3-1 για τη Δόξα. Όλα καλά τώρα. Μπροστά για τον Καρλόπουλο. Για να δούμε, ο Καρλόπουλος έχει χώρο. Έχει την επιλογή του Πιδόνη. Κάνει μια κοφτή τρίπλα. Καρλόπουλος, πολύ ωραία πάσα. Γαϊδαρτζής, γκολ! Με το που μπήκε στο μάτσο, Δημήτρης Γαϊδαρτζής παίρνει την πάσα από τον Καρλόπουλο και κάνει το 4-1. Πρώτη κατοχή στην μπάλα, γκολ. Στο 67. Τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να μπαίνει αλλαγή και με το που παίρνει την πρώτη πάσα από τον εξαιρετικό και σήμερα Κίδων Καρλόπουλο, πλασάρει ιδανικά, αυτό είναι το φορ. 4-1 η Δόξα. Νέο γέμισμα. Προσπαθεί, τσιμπάει την μπάλα ο Γαϊδαρτζής. Γαϊδαρτζής πολύ ωραία στο Σουάνι. Σουάνι στο σουτ. Χρυσοστομίδης, πολύ καλή επέμβαση. Ωραία προσπάθεια του Γαϊδαρτζή. Μπορούσε και μόνος του να μπει πολύ ωραία. Είδε δίπλα το Σουάνι, του την έδωσε. Έκανε το σουτ, αλλά ο Χρυσοστομίδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε. Καλή φάση για τη Δόξα. Λήξη αγώνα λοιπόν. Σφυρίζει ο διαιτητής φινάλε. Στους 13 βαθμούς η Δόξα. Νίκη 4-1 επί του Μακεδονικού Φουβά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Η διοίκηση, από τη στιγμή που η ομάδα ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, δημιούργησε ένα πλάνο τριετίας με σκοπό την παραμονή αλλά και την καθιέρωση της ομάδας στη Γάμα Εθνική. Πάνω σε αυτό το πλάνο προσπαθούμε να δουλέψουμε και αυτό το πλάνο θέλουμε να υλοποιήσουμε σε βάθος τριετίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν εθεροβατούμε. Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν περπατάμε. Σήμερα ξέραμε και πού ερχόμασταν και τι θα αντιμετωπίσουμε. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την νίκη υπέρ της ομάδας της Καβάλας. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και όταν μια νεοφώτιστη ομάδα όπως είναι ο Φούπας κερδίζει την Καβάλα, χρειάζεται αυτό το παιχνίδι να το διαχειριστεί. Ακριβώς γι' αυτό που σας είπα στον πρόλογο. Για να μην νομίσουμε ξαφνικά ότι γίναμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και δεν εθεροβατούμε. Ξέραμε λοιπόν τι θα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε πιο κατάλληλα. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει όσο μπορεί καλύτερη άμυνα και από εκεί και πέρα να βγει στις κόντρα επιθέσεις για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Νομίζω και η αντίπαλη ομάδα το ήξερε αυτό. Μπορεί να είναι μια τακτική η οποία μπορεί να μην προσφέρει θέμα και αυτό ζητάμε συγγνώμη και από τον φίλατρο κόσμο και του Φούφα αλλά και της Δόξας Δράμας. Αλλά είναι μια τακτικιστική κίνηση για μια ομάδα η οποία θέλει να κερδίσει. Αλλά που έπαιζε καθαρά με αμυντικούς προσανατολισμούς, το γνωρίζαμε αυτό και πάντα όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες η αποστολή σου είναι δύσκολη γιατί πρέπει να διασπάσεις αυτές τις ομάδες. Μια ομάδα η οποία έκλεινε πάρα πολύ καλά τους χώρους με πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Εμείς προσπαθήσαμε από το πρώτο λεπτό να δημιουργήσουμε πίεση στον αντίπαλο, όχι μόνο όταν είχαμε την μπάλα, αλλά και όταν χάναμε την μπάλα, για να μην του δώσουμε και το δικαίωμα να φάμε και κόντρα επίθεση, χρόνος όμως να ξανακυλήσουμε την μπάλα, να ξαναδημιουργήσουμε άλλη επίθεση στην περιοχή του αντιπάλου. Πιστεύω ότι καταφέραμε, ελαχιστοποιήσαμε μπορούμε από τις αντιπιθέσεις, γιατί όταν είναι ψηλά η ομάδα είναι δύσκολα. Υπάρχουν χώροι πολύ πίσω, εν τούτης όμως πιστεύω ότι το καταφέραμε, εκτός από μία περίπτωση που έγινε ένα λάθος. Προηγηθήκαμε, κάναμε το 2-0, από εκεί μετά σε μια αντεπίθεση εκεί που δεν λειτουργήσαμε καλά, γλίστρησε ο δικός μας ο παίκτης. Τέλος πάντων έγινε το 2-1, αλλά από εκεί μετά πάλι εμείς είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στα 90 λεπτά. Μπορώ να πω ότι χάσαμε κλασικές ευκαιρίες για να διαβρύνουμε το σκορ. Έγινε το 4-1 και πιστεύω μετά το 3-1 μάλλον ήταν πολύ πιο εύκολο για μας όπως έγινε και το 4-1.
Θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί τρέξανε πάρα πολύ, βγάλανε πολύ ενέργεια σήμερα. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που προσπαθούμε να περάσουμε είναι δύσκολο. Την άλλη όμως πρέπει να μπορούμε να παίζουμε έτσι, γιατί αυτές τις ομάδες μόνο έτσι μπορείς να τη διασπάσεις. Με γρήγορο ποδόσφαιρο, γρήγορη ανάπτυξη, επιθέσεις από τα πλάγια, με σουτ, με φάουλ, να κερδίζουμε έξω από την περιοχή, με συνδυαστικό παιχνίδι κτλ. Τα οποία δουλεύουμε στην προπόνηση και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Αυτά λοιπόν μας είπε και ο κύριος Βασιλακάκης. Θες να μείνεις σε αυτό το παιχνίδι? Δεν έχω να μείνω κάτι. Αναμενόμενο. Ναι, η Δόξα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Πήρε τους 3 βαθμούς, είναι πρώτη. Και τώρα κάνει το σταυρό της για να πάει στην Καλαμαριά την επόμενη Κυριακή. Για το θεσμό του κυπέλου που θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Τέλος, ναι. Να περάσουμε στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Καλαμαριά, Δόξα προσκυνητών. Για την πέμπτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με τις μπλε φανείς είναι ομάδα των προσκυνητών. Με τις κόκκινες εμφανείς είναι οι γηπεδούχοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρώτες στιγμές της συνάντησης. Ο Λουντουλού αφήσει πολύ ωραία. Εκεί στο δυνατό μαρκάρισμα που έγινε, το σουτ καλό από τον Σιμελίδη θα καταλήξει λίγο έξω. Πρώτη καλή στιγμή στο 7ο λεπτό του πρώτου μέρους. Νωρίτερα από την φάση του ένα Λουντουλού είχαμε τον τραυματισμό. Ο παίκτης βρίσκεται ακόμα στο χορτάρι και είχαμε και την κίτρινη κάρτα στον Οκίτσο για αυτό το μαρκάρισμα. Ο ένα Λουντουλού δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, έτσι πάμε στην πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Καλαμαριάς. Ο Φάμπιο Ταβάρες είναι αυτός που μπαίνει στο παιχνίδι. Σημαντική απώλεια του Ένα Λουντούλου από την Καλαμαριά που επιμένει εδώ θα βγει σέντρα. Πολύ καλό σουτ και γκολ. 1-0. Ο Σιμελίδης είναι ο σκόρερ στο 18ο λεπτό. Στο 15ο λεπτό του πρώτου μέρους ο Σιμελίδης με ωραίο σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου κάνοντας το 1-0 για την ομάδα της Καλαμαριάς. Η ομάδα της Καλαμαριάς που πιέζει, ο Κυβελίδης είναι αυτός με τον Σιμελίδη, θα γίνει το λάθος Δραγανίδη, σε διορθώνει τη φάση. Ο Φάμπιο Ταβάρες πλάγια η μπάλα με τον Αμαραντίδη να βγάζει την ασέντρα, θα γίνει κεφαλιά γκολ. Είναι ο Κυβελίδης ο σκόρερ. Πολύ ωραία η σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά με τον Αμαραντίδη. Ο Κυβελίδης κινήθηκε πρώτος στην μπάλα και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου στο 18ο λεπτό, το 2-0 για την ομάδα της Καλαμαριάς. Πλήρης έλεγχος για τους γηπεδούχους που αναπτύσσονται και με αυτή την προσπάθεια με τον Φάβιο Ταβάρες. Την μπάλα θα γυρίσει πίσω, ο Σιμελίδης σουτάρει, καταλήγει έξω, λίγο έξω. Πολύ καλή αλλαγή της μπάλας με την προσπάθεια που γίνεται εκεί από Ρόβα. Μέσα στην περιοχή διώχνει ο Μόσχος σε πλάγιο. Έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο του Απόλλωνα. Καλαμαριώτες που θέλουν την ομάδα στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Τουλάχιστον αυτό φιλοδοξούν να δούνε. Και η προσπάθεια που γίνεται έχει στόχο την άνοδο της ομάδος. Ακόμη μια προσπάθεια λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μέρους για τους γηπεδούχους. Αμαραντής κάνει την κίνηση από πλάγια. Θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα βεργώνει, σουτάρει πάνω στον Κελεσίδη. Νέο σουτ, Αγγελόπουλος μπλοκάρει. Καραϊτζίδη σουτάρει. Ο Αγγελόπουλος μπλοκάρει σταθερά. Δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τον Κελεσίδη. Πιέζεται και ο Κελεσίδης από τον Κυβελίδη που θα χάσει την μπάλα. Κυβελίδης η απομάκρυση προσωρινή μέσα στην περιοχή έχουμε
ανατροπή και πέναλτι, θεωρεί την προσπάθεια του Κλή, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Φωτιά, τον διαιτή, από την Πέλα. Ευκαιρία στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Ο Πόποβιτς κέρδισε το πέναλτι. Ευκαιρία θα το εκτελέσει ο ίδιος να πετύχει το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους. Ο Πόποβιτς λοιπόν αντιμέτωπος με τον Αγγελόπουλο. Έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, ξεγελάει τον Αγγελόπουλο και έχουμε το 3-0. Πολύ καλή εκτέλεση του πέναντι από τον Πόποβιτς. Ξεγέλασε τον Αγγελόπουλο. 3-0. Καλαμαριά προηγείται τη συνεδόξα προσκυνητών. Γιαννακιτζίδης θα βγάλει τη σέντρα. Μπάλα περνάει, έρχεται στο σούτ εκεί από τον Ιωαννίδη. Κόντραρε στον Γεωργιάδη κόρνερ. Προσπάθεια με το λάθος που έγινε εκεί από τον Γεωργιάδη, ωστόσο διορθώνεται η φάση. Σουτ του Πόποβιτς, Αγγελόπουλος μπλοκάρει. Φάουλ από πλάγια θέση. Μέσα στην περιοχή Σαμαράς πλασάρει γκολ, αλλά υπάρχει υπόδειξη του βοηθού. Ακυρώνει τον γκολ. Ο Σαμαράς σε θέση offside. Δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία από πλευράς των γηπεδούχων, τόσο από τους φιλάδους αλλά και από τους ποδοσφαιριστές. Με τον Σημελίδη μπάλα έρχεται στον Πόποβιτς. Γεωργιάδη στήριγμά του, θα πάρει την μπάλα. Η σέντρα χαμηλά, η μπάλα κοντράρει και τελικά όπως απομακρύνεται, κοντράρει στον Κίτσο. Έχασε την μπάλα προς τον Αγγελόπουλος. Κλείς. Θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα χάσει την μπάλα. Η αντεπίδηση 3-2, με καλές προϋποθέσεις για την Καλαμαριά. Πλάγια, φτάνει Πόποβιτς, μόνος πλασάρι out. Τρομερή ευκαιρία που χάνεται. Ιωαννίδης με τον Κλή. Κλής έξω από την περιοχή, θα περάσει πολύ ωραία. Θα βρει τον τρόπο να σουτάρει, καλό σουτ λίγο έξω. Πλησιάζουμε συμπλήρωση του ημιώρου. Πολύ καλή πάσα για τον Πόποβιτς. Βγαίνει ο Αγγελόπουλος, ο Πόποβιτς θα πέσει. Μπάλα καταλήγει σε κόρνερ, ενώ ζητάνε πέναλτι οι γηπεδούχοι. Τόσο ο βοηθός όσο και ο διαιτητής δεν ήταν κάτι τέτοιο, παρά τις διαμαρτυρίες υπάρχουν. Ο Πόποβιτς θα δει την κάρτα. Την κίτρινη. Τίποτα, απλά του λέει ο διαιτητής να σηκωθεί. Ο Φάβιο Ταβάρες θα βγάλει πλάγια την μπάλα. Γεωργιάδης θα βγει η σέντρα, έρχεται στον Πόποβιτς. Αυτός θα δώσει για τον Βεργόνη. Η κόντερ Βεργόνης επιμένει, δεν μπορούσε όμως να σουτάρει. Ο Αγγελόπουλος θα μπλοκάρει όπως θα θέλει. Ιωαννίδης για την Καλαμαριά. Πάει στην καταμόντωπο επίθεση, δίνει στον Βεργόνη πλάγια. Θα ξαναπάρει την μπάλα, θα κάνει το σουτ στο δοκάρι. Πολύ καλό σουτ. Πόποβιτς προλαβαίνει όμως εκεί ο Κίτσος εκεί από μακρύ την μπάλα. Πολύ καλό το σουτ. Σταμάτησε στο αριστερό κάτω δοκάρι του Αγγελόπουλου. Με τον Φάμπιο Ταβάρες έξω από την περιοχή. Θα κάνει το δυνατό σουτ λίγο έξω. Ροκανίζοντα τον χρόνο οι γηπεδούχοι. 3-0 προηγούνται των προσκυνητών. Με τον Μέγκα, τερματοφύλακας Σαμαράς, το 1-2. Να το λάθος, ο Γιαννικατσίδης θα το εκμεταλλευτεί, θα περάσει για τον Μέγκα, πλασάρει γκολ. Το λάθος και η επιβολή, θα έλεγα, των γηπεδούχων έφερε αυτό το λάθος. Ο Γιαννικατσίδης πρόλαβε τον Μέγκα, τον πέρασε σε κενή εστία, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 3-1, μειώνοντας για την ομάδα των προσκυνητών. Με τον Λιόνι. Προσπάθεια με τον Σημελίδη, το 1-2 σούτ από τον Φάμπιο Ταβάρες. Ο Αγγελόπουλος απέκρουσε κόρνερ. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ο Βεργόνης σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Μπάλα θα έρθει στον Ο
Ο Ιωαννίδης ήταν. Το σουτάρι μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Άρα μια πολύ καλή στιγμή και τώρα το φινάλε. 3-1 τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς. Δόξα προσκυνητών. Αυτά λοιπόν έγιναν και στην Καλαμαριά. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα και αυτό. Φυσικά. Ναι, να περάσουμε στο άλλο παιχνίδι τη αγωνιστική. Μα πιέζει και ο χρόνο γιατί θέλουμε να δείξουμε και τα τοπικά τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα. Απόλλων Παραλιμνίου, Ορφέας Ξάνθης. Πρώτη αγωνιστική για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Απόλλων Παραλιμνίου φιλοξενεί τον Ορφέα Ξάνθης. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και για τι δύο ομάδε. Βασικά και οι δύο ομάδε βρίσκονται στην ίδια θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Και αυτό και μόνο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα μπορέσει να ξεφύγει έστω και για λίγο στην βαθμολογία. Να δώσουμε στη θέση των δύο ομάδων για την φιλοξενούμενη ομάδα του Ορφέα Ξάνθης. Με τα κυτρινόμαυρα είναι η φιλοξενούμενη. Ο Ρούφος τερματοφύλακας νούμερο 2, Τορμανίδης 3, Κατρανίτσας, Μαλαδέλης, Μακράκης, Μαυρόπουλος, Καραγκιόζης, Γιάννης Μπουτακίδης, Ξαντινίδης, Καραγκιόζης, Γιώργος και Μουμίν είναι οι 11 για τους φιλοξενούμενους. Ενώ στον πάγκο κάθονται Χαραλαμπίδης, Μόσχος, Σκοτίδης, Αθανασίου, Πασχαλάκης, Μελισσόπουλος και Καράλη. Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι με τις λευκές και με το λευκή φανέλα και το μπλε σόρτς έχει κατέβει με τον Χατζιγιαννάκη τερματοφύλακα, τον Κοσμίδη το νούμερο 2, με το νούμερο 13 ο Τάκας, με το νούμερο 4 Μιγκιούρης, 17 Νερασιώτης, 6 Τριανταφύλου, 7 Λιάρας, 8 Ρούμπος, Καρακούτης, 9 Αναλπάντης, 10 και Μεντής με το νούμερο 11. Μπούς. Μεντής. Το 1-2. Μεντής. Έξω από την περιοχή θα κάνει τόσο την μπάλα. Κοντράρει. Θα πέσει ο Ρούφος, θα μπλοκάρει. Εκεί με τον Μαυρόπουλο, η παλιά, ο Τάκας θα κόψει. Και στη συνέχεια, για να δούμε, θα γίνει το λάθος, επικίνδυνη φάση, πάσα, δεν είναι καλή για τον Καραγκιόζη. Που βγαίνει πολύ καλή με δίσκη κεφαλιά, μπάλα κοντράρει, επιμένουν οι γηπεδούχοι έξω από την περιοχή. Είναι ο Ναλπάντης, ο οποίος θα κάνει ένα χλιαρό σουτ εύκολα. Ο Ρούφος θα μπλοκάρει την μπάλα, το 0-0 διατηρείται και εδώ στο Παραλίμνιο, ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ορφέα της Ξάνθης. Ο Μακράκη, ο οποίος θα κάνει το γέμισμα, ο Μουμίν με τον Κοσμίδη, ο οποίος φαίνεται να κουτσένει, θα βγάλει σέντρα χαμηλά. Το σούτ από τον Τορμανίδη πέφτει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Πολύ ωραία, πολύ καλή στιγμή. Παλιά για τον Μεντί. Αφήνει στον Ρούφο. Ενώ έχουμε τον τραυματισμό. Ο Μεντί στην προσπάθειά του να τσιμπήσει την μπάλα.
αύριο. Φάνηκε να έρχεται σε επαφή με το πόδι του στον ορούφο. Ποιος έχει τραυματιστεί. Διακοπή στο παιχνίδι. Ο ειδής που ζητάει από τους παίκτες αν θέλουν να δροστούν, τους δίνει την άδεια να το κάνουν. Ναλπάντης, Μεντής, πολύ ωραία Ρούμπος, άλλαξε την μπάλα πίσω του παραλιμνίου. Θα γίνει το σου τελικά από τον Μεντή και έχουμε η μπάλα κόντρα, έχουμε κόρνερ. Σε αυτή την πολύ καλή συνεργασία των παιχτών του παραλιμνίου, ο Μεντής έκανε το σου, την μπάλα όμως κατέληξε με τη βοήθεια βέβαια και αμυντικού εκεί. Κατέληξε κόρνερ για την ομάδα του παραλιμνίου. Πηγαίνει πλάγια για τον Μεντή, θα βγει σέντρα. Η κεφαλιά εύκολα για τον Ρούφο που μαζεύει. Ενώ υπάρχει πρόβλημα τον τερματοφύλακα, τον Ρούφο, διακοπή στο παιχνίδι. Του. Από ό,τι δείχνει δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ζητάει αλλαγή ο διαιτητής. Ο Αθανασίου θα κάτσει κάτω από τα δοκάρια. Ο νεαρός πρώτη συμμετοχή του. Ο Ρούφος λοιπόν βγαίνει. Θα μπει ο Αθανασίου ενώ δεν μπορεί να σηκωθεί. Ζητάνε φορείο. Δεν υπάρχει φορείο από ό,τι λένε εδώ οι άνθρωποι του παραλιμνίου. Είναι από τις ελλείψεις που δεν είναι μόνο δεν υπάρχει φορείο εδώ στο παραλίμνιο αλλά και σε πολλά γήπεδα. Της τρίτης εθνικής κατηγορίας, είναι αυτή η προχειρότητα που υπάρχει από την πολιτεία, από την ΕΠΟ για το πρωτάθλημα αυτό. Βαρύτητα βέβαια πέφτει η Σούπερ Λίγκα και πουθενά αλλού. Αλλά τελικά φορείο υπάρχει. Υπάρχει φορείο. Θα πάει εκεί που είναι ο Ρούφος. Αθανάσιο λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι, ο Ρούφος με το φορείο μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. Αφού επιχειρείται γρήγορα με τον Ναλπάντη, επιχειρεί το σουτ, καταλήγει out με τον Ρούμπο. Λιάρας με τον Ρούμπο, το 1-2, Ναλπάντη σουτάρει, καταλήγει out. Καραγιώτης πήρε λίγα μέτρα φόρα. Το εκτελεί. Καλή εκτέλεση λίγο έξω. Πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ από τον Καραγιώζη. Το Γιάννη μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό καθοκάρι
της εστίας του Χατζηγιαννάκη. Έτοιμος, εκτελεί τελικά Ναλπάντης λίγο πάνω από το ριζόν του δοκάρι της εστίας του τραυματοφύλακα του Αθανασίου. Έρχεται. Προς το φινάλι του πρώτου μέρους, 0-0 το αποτέλεσμα. Ναλπάντης εκτελεί με φάλτζο, Αθανασίου με γροθιές, νέα κεφάλια, νέα προσπάθεια, μια φάση διαρκείας ο νεαρός και με τη βοήθεια της τύχης κρατάει το 0 για την εστία του. Είναι ο Κοσμίδης, θα βγάλει πλάγι στον Ναλπάντη και πάλι ο Κοσμίδης ανοίγει το κοντρόλ με αποτέλεσμα η μπάλα να απομακρυθεί. Να λοιπόν που ο νεαρός στην πρώτη φάση που χρειάστηκε ανταποκρίθηκε σωστά. Έχει τον Κατρανίτσα κοντά του, θα κάνει το σούτ την μπάλα κοντράρι στον Κατρανίτσα. Νέο σούτ την μπάλα κοντράρι και στη συνέχεια όπως απομακρύνεται από τον Μαλαδέλη. Καλή στιγμή για την ομάδα του Παραλιμνίου. Το Ρωμανίδης αυτές τις τελευταίες στιγμές με τον Καραγκιόζη. Παραλώς ζητάει φάουλ, Καραγκιόζης με τον Μουμίν. Ο Μουμίν από μακριά, πολύ καλή πάσα, υπάρχει offside. Η κίνηση πάρα πολύ καλή από τον Ξαντινίδη στην καρδιά της άμυνας, αλλά υπήρχε offside, ενώ έχουμε την πρώτη κίνδυνη κατά στο Ρούμπο. Νωρίτερα διαμαρτυρήθηκε για τη φάση που ζήτησε φάουλ και δεν δόθηκε από την διαιτή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια να δει την κίτρινη κάρτα. Θα γίνει το λάθος, Καραγκιόζη σουτάρει out. Καλή στιγμή, έξω από την περιοχή. Το σουτ από τον Γιάννη τον Καραγκιόζη. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά από την εστία του Χατζηγιαννάκη. Ναλπάντης. Θα κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει και την σέντρα, θα γίνει κεφαλιά. Δύσκολη του Καρακούτη, από την πίεση εκεί του Καρά Άλλη. Τον Φεξάνθης, θα δούμε τώρα τον Ρούμπο. Θα βγει τη σέντρα, Αθανασίου. Η μπάλα απομακρύνθηκε σωτήρη από τον τραυματοφυλακά. Νούμενος και τώρα είναι ο Ρούμπος. Ο Ρούμπος είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Η μπάλα περνάει αλλά πάνω από το ζεδοκάρι. Έτσι τελειώνει και αυτή η προσπάθεια επιθετική των γηπεδούχων. Το 0-0 διατηρείται εδώ στο παραλίμνη ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ορφέα Ξάνθη. Θα πάρει την μπάλα, θα επιχειρήσει και το σούτ από μακριά λίγο πάνω από το ζεδοκάρι. Να λοιπόν που ο νεαρός που μόλις μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Ξαντινίδη, ο οποίος και αυτός με τον, την προσπάθεια τώρα Απαστεργίου, ενώ ζητάνε χέρι, τίποτα, κόρνερ απλά. Ο Παστεργίου προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Βρήκε το σώμα του Μακράκη και έχουμε κόρνερ. Θα κάνει το λάθος, θα πάρει ο Μαυρόπουλος, θα δώσει το σούτ από μακριά. Πέφτει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα στην κατοχή του Ορφέα της Ξάνθης. Με τον Μπουτακίδη τώρα στην προσπάθεια θα βγάλει πλάγια στον Καραγκιόζη. Καραγκιόζης θα βγάλει την σέντρα. Να η προσπάθεια, χαμένη ευκαιρία. Πασχαλάκης δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ τόσο, παίρνοντας σωστή θέση. Καραγκιόζης. Προσπάθεια από δεξιά του Καραγκιόζη, θα κάνει το διαγώνιο σου, την μπάλα καταλήγει out από την εστία του. Θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μέντης προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, δεν τα κατάφερε ο Κατρανίτσα για ακόμη μια φορά θετικός στον Ρούμπο. Να βγάζει σέντρα στην καρδιά της άμυνας με γροθιές ο Αθανασίου, απομακρύνει πιο μακριά από τον Πασχαλάκη και τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ. Δεν έχουμε το φινάλε, έχουμε απλά επιθετικό φάουλ που έδωσε νωρίτερα στην προσπάθεια εκεί του τροματοφύλακα του Αθανασίου, του νέου φιλοξενούμενου. Και τώρα το φινάλε 0-0, το τελικό αποτέλεσμα. Ένα μέτριο παιχνίδι με λίγες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ δίκαιο το τελικό 0-0. Ναι, πιστεύω ότι ήταν θετικό το αποτέλεσμα. Πήραμε ένα βαθμό. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί την ευκαιρία του αγώνα την κάναμε εμείς με τον Πασχαλάκη εκεί. Πιστεύω έγινε ένα παιχνίδι καλό. Σε γενικές γραμμές, καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες ισοδύναμες. Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό, αθλητικό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Πιστεύω και ο βαθμός είναι καλό για μας. Με αυτό το παιχνίδι λοιπόν κλείσαμε και την ανασκόπηση του Σαββατοκύριακου για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε όμως και το κύπελο, έτσι. Έχουμε κύπελο την επόμενη εβδομάδα, ναι. Να δούμε το πρόγραμμα, έχουμε κάρτα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πάμε να δούμε την κάρτα. Γιατί η Καβάλα είχε την
τύχη, ατυχία θα φανεί, να προκριθεί ανεφαγόνος. Γιατί ατυχία, τύχη. Γιατί μπορεί να, αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Καβάλα, σίγουρα χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια της. Και το κύπελο είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα πριν από ένα μεγάλο ντέρμπι. Είμαστε έτοιμοι να δούμε την κάρτα. Ένα προβληματάκι, ένα δεν πειράζει, Σάββα, δεν πειράζει, μπορούμε το... να τα διαβάσουμε. Να το αναφέρουμε γραμματικά. Να πούμε ποια είναι τα παιχνίδια του κυπέλου. Τα παιχνίδια του κυπέλου για την πρώτη φάση που ξεκινά την επόμενη Κυριακή στις 3 το μεσημέρι όλα τα παιχνίδια είναι Καμπανιακός Νέστος Χρυσούπολης, Ορφέας Πούμα Ξάνθης Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου, Αθλητικός Όμιλος Καρδίας Αλμοπός Αριδαίας, Μακεδονικός Φούφας Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά, Απόλλων Καλαμαριάς Δόξα Δράμας, Δόξα Προσκυνητών Εορδαϊκός και Νάουσα Απόλλων Παραλιμνίου, πρόκριση ανεφαγώνα για την ομάδα της Καβάλας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Και μετά τα ανέκδοτα που είπαμε εδώ στο στούντιο, να ερμήσουμε λίγο και να πάμε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ναι, να πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Με τις κάρτες να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Κεραυνός Κρινίδων, Αετός Ορφανού 0-6, Ναζιαζός Άρη Ζυγού 1-0, Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων Εθνικός Νέας Καριάς 1-0, Δόξα Θεολόγου Ηρακλής Καβάλας 1-1, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Βρασίδας Νέας Περάμου 1-1, Απόλλων Χρυσοχωρίου Κεραυνός Πέρνης 0-1, ΑΕ Καβάλας Ορφέας Ελευθερούπολης 0-0. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Αετός Ορφανού, Ναζιαζός, Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων με 12, Δόξα Θεολόγου 8, Βρασίδας Νέας Περάμου 6, Ηρακλής Καβάλας 5, Εθνικός Νέας Καριάς Άρη Ζυγού, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 4, Κεραυνός Πέρνης Απόλλων Χρυσοχωρίου με 3, ΑΕ Καβάλας Ορφέας Ελευθερούπολης με 2 και Κεραυνός Κρινίδων 0. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Αετός Ορφανού, Ναζιαζός, Ηρακλής Καβάλας, Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Δόξα Θεολόγου, Βρασίδας Νέας Περάμου, Απόλλων Χρυσοχωρίου, Εθνικός Νέας Καριάς, ΑΕ Καβάλας, Άρη Ζυγού, Ορφέας Ελευθερούπολης, Κεραυνός Πέρνης, Κεραυνός Κρινίδων. Το ντέρμπι των Κεραυνών. Πολλοί κεραυνοί θα πέσουν. Επίσης, πριν ανοίξε κάποια σαμπάνια, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Ακούστηκε. Δεν την ακούστηκε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ναι, όπου Ορφανός πέρασε εύκολα από τις Κρινίδες. Ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, Κεραυνός Κρινίδων, Αετός Ορφανού. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μάριος Τσαπανίδης, ο Σπυρίδης, ο Αρσονιάδης, Πανταζίδης, Λαυτσίδης, Μισηρλής, Γερμανίδης, Σιδηρόπουλος και Ηλιάδης. Για την ομάδα του Αετού Ορφανού, το Παλίδης κάτω από τα δοκάρια, Παπαντονίου, Κάπατζης, Σαραδούλης, Μαυρομάτης, Καραγιανίδης, Τζαπέγια, Σαββατιανός, Γιώργος Τζαπέγια, Ελέζη και Παπαδόπουλος. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, διαιτητές συνάντησης, διαιτητής μάλλον, ο κύριος Γιωβανάκης με βοηθούς, τον κύριο Μαλέα και τον κύριο Κυνηγόπουλο. Εδώ με τους αρχηγούς, τον Τοπαλίδη και τον Ιωσηφίδη. Με τον Παπαντονίου να επιχειρεί τη σέντρα. Δεν θα μπορέσουν εκεί του Αετού. Τζαπέγια, Ελέζη, το σουτ, την μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Με τον Ελέζη σε αυτό το φάουλ. Δεν υπάρχει εκεί. Θα σηκωθεί μόνος του και ανενόχλητος ο Αραδούλης. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-1 στο 23. Θα το δούμε και σε επανάληψη. Πολύ έξυπνη κίνηση. Πετάχτηκε μόνος και ανενόχλητος ο Αραδούλης. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-1. Προσπαθούν να αντιδράσουν εδώ του Κεραυνού, ένα σουτ όμως αμπλεπιστικά out.
Με τον Παπαδόπουλο θέλω να δεις αυτό το τέρμα. Γιατί πραγματικά δεν το χορταίνεις, θα το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις. Στο 34... Θα το δούμε και σε επανάληψη και πάλι. Γρήγορα το 1-2. Φανταστικό. Κεραυνός. Στο 36. Εδώ ελέζει. Μια ακόμα καλή στιγμή. Νέο γέμισμα από τον Παπαντονίου. Το τακουνάκι του Παπαδόπουλου πίσω. Σε ένα σημείο που θα κερδίσει την μπάλα ο Σαββατιανός. Η μπάλα θα βρει το κάθετο δοκάρι. Έχουμε ημίχρονο, ξεκίνημα δεύτερου μέρους. Με τον Παπαδόπουλο από πλάγια δεν ευνηδιάζει το Ιωσιβίδης, θα παραχωρήσει το κόρνερ. Επιμένουν και πάλι του Αετού. Νέο γέμισμα ελέζει, Σαββατιανός, θα κλέψει την μπάλα πριν του Ιωσιφίδη. Το 0-3. Έχεις δει από κοντά του Σαββατιανό, σε παιχνίδια. Από κοντά, στο παιχνίδια του τέτοιου. Γιατί να... Περσινά τον Αντιφιλίππον. Ναι. Γιατί τον βλέπουν μικρό σου και είναι φανταστικός παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Ένα φάουλ εδώ για τον Αετό. Όπως έβλεπα στο βίντεο, φαινόταν ότι πήγε απευθείας η μπάλα στα δίχτυα, αλλά τελικά έχει βρει. Είναι αυτογκόλ το συγκεκριμένο. Θα το ξαναδούμε και πάλι. Παρ' όλα αυτά το έχουμε χρεώσει στο Κάπετσι. Ναι, ναι, και καλύτερα να χρεωθεί. Ναι, ναι, ναι. Εμείς το χρεώσαμε στο Κάπετσι. Πρόσεξε εδώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης ο Σογατζής έκανε φανταστικό μοντάζ. Αυτό θα έλεγα. Πρόσεξε εδώ. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του αμυντικού. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Ναι. Νέο γέμισμα και πάλι. Θα μπερδευτούν εκεί ο Σαββατιανός με το Τζαμπέγια. Ζαμπέγια που θα κλέψει. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει άμυνα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με τον Καραγιαννίδη να πατάει την μικρή περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και βρισκόμαστε στο 65. Και σε επανάληψη το τέρμα του Καραγιαννίδη. Με τον Ελέζη το γύρισμα πίσω, ο Ρίντα θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά από τον Σαββατιανό out. Στο 70. Φανταστικό. Ωραίο πλάσε, μου αρέσουν πολύ αυτό το πλάσε. 0-6 με το Κάμπατζι. Ήταν και το τελικό αυτό, έτσι. Εγώ θα πω μπράβο στο Ρίντα. Χωρίς τη βοήθειά του. Έσπασε έξω από την μπάλα, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτή τη στιγμή στον Αετό για να δώσουν λύση ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Ρίντα, είναι και ο Ράνος, έχει πάρα πολλά παιδιά. Που πιστεύω ότι θα τους δοθούν ευκαιρίες από τον κύριο Στυλιανού. Εδώ αντιδρά λίγο ο Κεραυνός. Και από τις τελευταίες φάσεις. Αγκαλιά με το 0-7 εδώ ο Αετός. Αυτά λοιπόν στο παιχνίδι αυτό μεταξύ του Κεραυνού Κνηρίδου και του Αετού Ορφανού. Να πάμε στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, αυτό μεταξύ του Ναζιανζού Νέας Καρβάλης και του Άρη Ζυγού. Απλά να αναφέρω ότι όλα κυλούν ιδανικά για τον Αετού Ορφανού, έτσι, μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι του Ναζιανζού με τον Άρη Ζυγού. Το παιχνίδι λοιπόν ανάμεσα στην ομάδα της Καρβάλης και του Άρη Ζυγού. Ο Ναζιανζός, όπως είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα, έχει 4-4 και αυτός και βρίσκεται στην δεύτερη θέση, καθώς
κερδίζει τον Μέγα Αλέξανδρο τη Φιλίππων στην διαφορά τερμάτων. Να αναφέρουμε λοιπόν την σύνθεση του Ναζιανζού, Πολυμερίδη, Μπουτσούκο, Φουρκαλά, Κοπανάκη, Γκορόγια, Παυλίδη, Σιώτα, Χρυσαλίδη, Χαλπέτη, Χατζηβασιλιάδη και Ανδρεαδάκη, ενώ για τον Αριζηγού Πριονίδη, Βαφάκη, Τσακυρίδη, Δομουτσόγλου, Αθανασιάδη, Αντωνίου, Βαφάκη, Βαστάνη, Μιχαηλίδη, Γιαλίδη και Αβραμίδη. Ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισε ουσιαστικά το φαβορί, κέρδισε η ομάδα που περιμένανε όλοι να κερδίσει, ο Ναζιανζός που έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα, αλλά δεν πήγε η κατάσταση όπως θα τη φανταζόταν κανείς. Ο Άρης Ζηγού δεν ήταν παθητικός στον αγωνιστικό χώρο. Είχε τις ευκαιρίες του. Εδώ έχουμε μία φάση η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ στο γήπεδο, διότι ο διαιτητής εδώ θα δείξει τη σέντρα και θα κατοχυρώσει γκολ για τον Ναζιανζό. Αλλά ο υπόπτης έχει άλλη άποψη. Καθώς η επέμβαση του Πριονίδη διπλή, ξαναβλέπουμε εδώ, γίνεται και θεωρούν οι παίκτες εκεί του Ναζιανζού και ο κόσμος που βρίσκεται στις εξέδρες ότι η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή. Η απόφαση είναι πολύ δύσκολη. Τελικά ο επόπτης παίρνει τη φάση πάνω του και λέει στον κύριο Ψωμόπουλο που ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης πως η μπάλα δεν έχει περάσει ολόκληρη, οπότε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ακόμα και τώρα που τη βλέπω, Θέμη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι δύσκολο. Είναι σε σημείο η κάμερα. Ναι, δεν έχουμε καλή οπτική γωνία για να δούμε αν πέρασε ή όχι. Μάλλον δεν είχε εμπειρία ο εικονολήπτης. Αυτό ήταν καρασπόντα. Ναι, ήταν. Κοίτα να σου πω κάτι. Φτάνει, δηλαδή. Συνέχεια μου τη λέει. Εγώ δεν πρέπει να πω κάτι, δεν πρέπει να αντιδράσω. Εδώ το δοκάρι. Εδώ ένα δοκάρι για την ομάδα του Ναζιανζού. Και εδώ είναι μια φάση όπου η ομάδα του Άρη θα μπορούσε να πάρει κάτι, απλά το τελείωμα δεν είναι το ιδανικό, ενώ η φάση είναι καλή, εξελίσσεται σωστά. Με ένα καλύτερο τελείωμα ίσως υπήρχε και καλύτερη τύχη σε αυτή τη φάση. Και εδώ είναι αυτό που λέω και στην αρχή, ότι ο Άρης δεν ήταν παθητικός, θα μπορούσε να είχε περάσει από την Καρβάλι με νίκη. Παρ' όλα αυτά, αυτός που έβαλε τον γκολ, που θα έβαζε τον γκολ μάλλον θα κέρδιζε και είχε την τύχη η ομάδα της Καρβάλης να είναι αυτή. Και συνεχίζει την πορεία στην πρώτη κατηγορία με 4 στα 4. Εδώ ένα φάουλ στον Πολυμερίδη. Εδώ οι κόντρες και από κοντά η μπάλα στα δίχτυα από τον Ανδρεαδάκη, ο οποίος εκμεταλλεύεται και τις κόντρες, την ολιγορία και πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Έτσι, βέβαια, με την βοήθεια εκεί του αμυντικού του Άρη. Επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Άρη Ζηγού είναι μέσα στο Ζηγός με την ομάδα του Ορφέ Ελευθερούπολης. Ναι, ένας Ορφές που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Ναι, και για την ομάδα του Ναζιανζού. Ντέρμπι κορυφής. Ντέρμπι κορυφής στο Αλφρίνιο. Όταν έβγαινε το πρόγραμμα, νομίζω ότι ούτε στο πιο αισιόδοξο φίλο του Ναζιανζού δεν θα πίστευε ότι θα πάνε για ντέρμπι κορυφής στο Αλφρίνιο. Και νομίζω ότι το άγχος είναι στον Αετό. Δεν είναι στον Ναζιανζού. Μια σέντρα, μια κεφαλιά, αντιδρά σωστά εκεί η άμυνα της ομάδας του Ζηγού. Να και εσύ σε ποιο γήπεδο θα βρίσκεσαι το Σαββατοκυριακό? Θα φανεί. Θα φανεί γιατί έχουμε πολλά πλέον. Γιατί? Δεν ξέρω, αν θα σε τραβήξω φωτογραφίες. Μάλιστα. Και εδώ το τελευταίο σφύριγμα που έφερε πανηγύρια στην πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι συνεχίζουν όπως προανέφερα με το 4 στα 4 μαζί με Αετό Ορφανού και Μέγα Αλέξανδρο Αντιφιλίππων. Επόμενο παιχνίδι για αυτήν την αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων, Εθνικός Νέας Καρδιάς, καθόλου εύκολο μάτς και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Και καθόλου εύκολη ομάδα γενικά ο Εθνικός Νέας Καρδιάς. Ζόρισε τον Θεολόγο, ζόρισε τον Αντιφιλίππους και γενικά νομίζω ότι δεν θα περάσει και τον Ηρακλή στο κύπελο. Και τώρα έχουμε μία αναμέτρηση στην επόμενη αγωνιστική, την οποία θα αναφέρουμε. Είναι ο Εθνικός Νέας Καρδιάς με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ καλείται επιτέλους να βρει την πρώτη της νίκη και πάει σε πολύ δύσκολη έδρα για να την ψάξει. Ο Εθνικός έχει την ψυχολογία
Μέχρι στιγμής η πλάστηκε για μένα γέρνει προς αυτόν. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων, Εθνικός Νέας Καριάς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, βρέθηκε ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Για την ομάδα του Μέγα, Μόραλης, Ζαρωτιάδης, Βουζουλίδης, Γιουργαντέλης, Φοριάρης, Γκρούνοφ, Σάσος, Μιχαηλίδης, Σαουλίδης, Σάσος και Προβατίδης. Για την ομάδα του Εθνικού Νέας Καριάς, Αγαθόπουλος, Αλμπάντης, Νίτης, Κουτσομιχάλης, Πανίδης, Καζάρας, Μανούση, Παπαστεργίου, Ράμο, Μαϊδανός και Τζιτζιφάκος. Θέλω να δεις αυτή τη φάση. Υπήρχαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Εθνικού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Εδώ στο πέσιμο φαίνεται ότι υπάρχει επαφή. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά το πέναλτι δόθηκε. Δόθηκε το πέναλτι, η μπάλα όμως δεν βρήκε δίχτυα. Μεγάλη στιγμή. Και έπεσε και καλά και ο τερματοφύλακας. Ναι. Και αστεία να πήγαινε, δηλαδή δεν είχε και πολλές ελπίδες. Επιμένει η ομάδα του Μέγα. Μια ακόμα καλή στιγμή στο πρώτο μέρος. Εδώ. Λάθη είναι αυτά τώρα. Λάθη επιλαθών. Το 1-2 και πάλι μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ένα φάουλ και πάλι για την ομάδα των Αντιφιλίππων. Καλό. Δεν σε εντυπωσιάζει η ομάδα των Αντιφιλίππων. Και αυτό πέρσι, είναι και πέρσι, είναι αθόρυβη. Δηλαδή δεν ούτε μεγάλες κουβέντες. Πάει για το αποτέλεσμα εδώ. Εντάξει, αυτή είναι τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία με το Προβατίδη. Δεν το πιστεύω, το ίδιο πιστεύω. Αλλά στην επίθεση η ομάδα του Εθνικού. Η κεφαλιά θα περάσει δίπλα την αιστεία του Μόραλη. Μπροστά και πάλι η ομάδα των Αντιφιλίππων. Το σούτ που θα γίνει δεν ανησυχεί ο Αγαθόπουλος. Και εδώ μια εικόνα από το Γιώργο Τριανταφυλλίδη, το καμένο δάσος εκεί στους Αντιφιλίππους, στο ύψωμα πάνω. Πρόσφατο. Το κόρνερ που θα εκτελεστεί. Αδράνεια της άμυνας. Δεν θα μπορέσει εκεί να απομακρύνει ο Αγαθόπουλος. Και το 1-0 για τους Αντιφιλίππους. Και σε επανάληψη με τον Σάσο στο 50. Πέρασε και από τη Δημήτρης Βελόνας η μπάλα, έτσι. Διαμαρτυρίες εδώ για τον Εθνικό. Γι' αυτό μπήκε αυτή η φάση. Τα ακούτε και εσείς φυσικά από την εξέδρα. Εδώ τώρα έχει υποδειχτεί offside. Φαίνεται να είναι. Δεν ξέρω. Εμείς παγώσαμε την εικόνα. Έχω την εντύπωση ότι είναι μισό μέτρο μπροστά. Ναι. Εδώ ακριβώς. Βλέπω ότι πατάει την γραμμή της περιοχής, οπότε πρέπει να έχει δίκιο. Σου είπα και με γυμνό μάτι, νομίζω ότι είχε δίκιο. Και από τις τελευταίες στιγμές δεν ανησυχεί ο Αγαθόπουλος. Γέμισμα από τον Προβατίδη. Μουσική
με τον Ράμο εκεί προσπάθεια. Δεν ανησυχεί ο Μόραλης. Εδώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι. Είναι κοίτανε για θέατρο αυτό που αποφασίζει ο διαιτητής, έτσι. Και το τέλος της αναμέτρησης. Αναφέρουμε η ομάδα των αντιφιλίπων. Αναφέρουμε ότι την επόμενη εβδομάδα οι αντιφίλιποι, συγκεκριμένα την Κυριακή, αντιμετωπίζουν στο Βερούλιο τον Ηράκλη. Ναι. Σε ένα παιχνίδι όπου οι αντιφίλιποι πάνε με το 4-4, ο Ηράκλης ακόμα ψάχνει τον τρόπο για να πιάσει στην κορυφή αυτούς τους τρεις που έχουν ξεχωρίσει. Είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Ηράκλη. Ξέρεις, από την ομάδα του Μέγα έφυγε πέρσι και ο Σαββατιανός αλλά και ο Μαυρομάτης που αγωνίζονται στον Αετόρφαν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αισθητή αυτή η απουσία, έτσι. Όχι, βρήκαν τους τρόπους να καλύψουν. Και είναι, σου ξαναλέω, είναι μια δουλειά αθόρυβη. Βλέπεις, δεν ακούγονταν τον Μπάμι, δεν βγήκαν να δηλώσουν ότι στόχος το πρωτάθλημα κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς εκεί που πρέπει. Είναι στις 4 νίκες και νομίζω ότι η επόμενη αγωνιστική θα δείξει πολλά. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα διαφημιστικό ή να περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δόξα Θεολόγου Ποτού, Ηρακλής Καβάλας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, στο γήπεδο της Δόξα Θεολόγου. Όπως ήταν και αναμενόμενο να έχει πολύ κόσμο, έτσι. Ήταν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν τον τίτλο του φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Δόξα Θεολόγου παρατάχθηκε με τους Χατζηγεωργίου, Στέρεφ, Τουμαντζίδη, Προύτζο, Σιαματά, Κελαδάρη, Χιονίδη, Γιούλη, Μαχερούδη, Τσέκο και Μαλακόγιαννη. Και ο Ηρακλής με Ευστρατίου, Ρουμελιώτη, Σολακίδη, Σεφερίδη, Παπαδάτο, Χατζικυριάκου, Σπυρίδη, Δούμπλατζη, Βλάχο, Αϊβάζη και Τσίτσι. Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Άκουσες δύο εντεκάδες. Πόσο άνετα στέκονται αυτές οι δύο στη ΓΑΜΑ Εθνική? Άνετα. Είναι η μόνη λέξη που μπορείς να πεις. Άνετα. Και αυτό έβλεπα. Και ναι, και οι δύο ακριβώς. Είναι δύο εντεκάδες ΓΑΜΑ Εθνικής για πλάκα. Ακριβώς. Εξήδω τώρα πλάνα από τον. Και μπορούσαμε να το θέσουμε τελείως διαφορετικά. Πόσες ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής θα ζήλευαν αυτό το ρόστερ αυτό. Αυτό το ρόστερ, δηλαδή, αν πηγαίναμε χθες, όπως βρεθήκαμε στην Καρδία και λέγαμε διάλεξε ένα από τα δύο, δεν θα ξέρει μια πρώτη διαλέξη. Εδώ είδαμε την πρώτη καλή στιγμή με τον Μαχερούδη. Με το Χιονίδη ένα γέμισμα, μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Δόξας. Υπήρχαν εκατέρωθαν ευκαιρίες, πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξέρεις τι μου άρεσε, το ότι ήμασταν στην Καρδία με τον ΑΟΚ και όλοι το μυαλό τους ήταν τι ακριβώς γινόταν στο παιχνίδι αυτό εδώ. Ακριβώς γινόταν αυτό το μάτι. Μη ζηλέψετε, αλλά εγώ μάθαινα. Και εμείς μαθαίναμε. Και εμείς μαθαίναμε, όλος ο κόσμος μάθαινε. Ήταν ένα παιχνίδι. Απευθείας δηλαδή μαθαίνατε. Είχατε. Απευθείας. Εγώ είχα live όμως. Μέσα από το γήπεδο με τον διαιτητή. Είχαμε κάποιους καλούς φίλους που μας έπαιρναν τηλέφωνο. Η Δήμητρα δεν μ' άφησε έτσι. Λοιπόν, και εδώ ο φίλος μας, ο κύριος 40. Εδώ ακριβώς κοίταξα. Τι σου θυμίζει αυτό? Μη μου πεις δισκοτέκ. Λοιπόν. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για ατμόσφαιρα, μάλλον, πριν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Αχα. Μάλιστα. Γνωρίζοντας το νησί, δεν. Αυτό που είχαμε ζήσει και πέρυσι που είχαμε πάει Δόξα Θεολόγου Αετός Ορφανού. Ναι, πάλι κάτι τέτοια. Είχε ξαναγίνει, ναι. Δεν ξαφνιάζω. Ξαφνιάζομαι στο ότι δεν γίνεται συνέχεια. Εντάξει, είναι ένθερμοι οι φίλοι του νησιού για όλες τις ομάδες. Έτσι. Και διψάει η Θάσος για μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια, έχει κάνει και αυτή, έχει και αυτή τα προβλήματα της, γι' αυτό και δεν έχει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι να τα λέμε και αυτά. Παρ' όλα αυτά, εμείς να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους πρόεδρους και στους παράγοντες που ασχολούνται με τις ομάδες και τη Θάσου. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, να δούμε όμως τη φάση αυτή εδώ. Εδώ ζητάνε δεύτερη κίτρινη, ισχυρίζονται ότι έχει αγγίξει μπάλα το χέρι του Σκιαματά. Εδώ ακριβώς. Δεν νομίζω. Ίσως μετά, αλλά στην πρώτη επαφή δεν νομίζω.
Λοιπόν, και το λέμε αυτό για τους παράγοντες, γιατί φαντάσου ότι οι ομάδες της Στάσου θέλουν σχεδόν τα διπλάσια με τριπλάσια έξοδα, ναι, έτσι, ναι, για να σταθούν. Ναι. Τώρα φαντάσου μια ομάδα της Στάσου στη ΓΑΜΑ Εθνική να πρέπει να πάει στην Κοζάνη δύο φορές και στα Γρεβένα. Πρέπει να ξεκινήσει την Παρασκευή. Πώς θα σου φαινόταν το γεγονός αν γινόταν μια ομάδα, μια συγχώνευση εκεί στη Στάσου. Αλήθεια. Γινόταν, ναι. Πολύ καλύτερο. Παιδιά, αυτή η ζήτηση εκεί πέρα γίνεται 30 χρόνια. Ξέρεις ποια είναι η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνουν? Πού θα είναι το γήπεδο? Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πού θα είναι το γήπεδο? Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι και θα έχουμε όλη τη χρονιά να τα συζητήσουμε αυτά. Και με παράγοντες της Στάσου. Εδώ μεγάλη στιγμή για τη Δόξα. Ένα σούτ από μακριά. Ωραίος. Για τον Ηρακλή. Δεν ανησυχεί εκεί ο Χατζηγεωργίου. Είναι λίγο μακρινό το πλάνο. Είναι λίγο μακρινό το πλάνο. Ναι. Αλλά εδώ κάνει, έχει ωραία αντίδραση ο Φυσταθίδη. Με τον Αντώνη το Μαχαιρούδη να βγάζει τη σέντρα. Και θέλω να δεις αυτή τη φάση. Χατζηκυριάκου. Φανταστικό. Σε αυτά είναι Μανούλα. Σε αυτά είναι Μανούλα. Φανταστικός παίκτης. Ίσως θα πρέπει μεγαλύτερες ομάδες, θα το πω ανοιχτά, να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και να προσέχουν αυτά τα παιδιά. Μπήκε ο πάγκος μέσα. Κοίταξε, ο Χατζηκυριάκου. Τι ενέργεια έχει κάνει. Σε αυτά είναι Μανούλα. Σε αυτά είναι Μανούλα. Αυτό δεν είναι. Πρέπει να του δοθεί μια τέτοια φάση. Κοίταξε τώρα. Βάζει το κεφάλι κάτω ουσιαστικά και τρέχει. Και δεν τον πιάνει κανένας. Έχει άψογο κοντρόλ. Δεν κάνει τον έλεγχο της μπάλας. Και είναι κοντινό κοντρόλ. Είναι αυτό που δεν ανοίγει η μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Αποφεύγει τον αμυντικό έξυπνα και την κατάλληλη στιγμή κάνει τον πλασέ. Το οποίο το κάνει με το δεξί του, έτσι. Ναι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Η Δόξα που προσπαθεί να ισοφαρίσει γρήγορα και θα τα καταφέρει. Με τον Ζούνογλου στο 84. Τι διαφορά είχανε τα γκολ? Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Μέσα. Μέσα στον ενθουσιασμό τους, νομίζω, οι παίκτες του Ηρακλή χάνουν τους δύο βαθμούς. Και από τις τελευταίες στιγμές, εδώ θα σώσει ο Χατζηγεωργίου. Πολύ σωστή αντίδραση από την άμυνα. Με τον Τζίτζι να προσπαθεί να κάνει το σουτ. Τις τελευταίες στιγμές με τον Αντώνη τον Μαχαιρούδη. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα βγει η σέντρα. Στην κατάλληλη θέση όμως και ο Ευστρατίου, ναι, θα μπλοκάρει. Ενώ παίζουμε εδώ τις καθυστερήσεις τώρα. Θα απομακρύνουμε πάνω στη γραμμή εδώ. Εδώ δεν ήταν στην κατάλληλη θέση ο Ευστρατίου. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία φάση. Αυτά λοιπόν και με το ντέρμπι της Στάσου. Τώρα. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό, ναι, ναι, και συνεχίζουμε σε λίγο. Να είμαστε πάλι εδώ μετά το απαραίτητο διαφημιστικό. Επόμενο παιχνίδι για αυτή την αγωνιστική, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Βρασίδας Νέας Περάμου. Στο φίλο και αδερφό μας, το Χάρη το Δαλγκίτσι, που μας βλέπει στην Αλεξανδρούπολη. Με τα κίτρινα η ομάδα του Βυζαντίου Κοκκινοχώματος. Με τον έστω Χάρη τον τράβηξε. Μιλάς για αυτή την αγωνιστική? Όχι. Ο Χάρης στα παιχνίδια του Νέστο είναι μόνο στα μεγάλα παιχνίδια. Είναι το μυστικό μας όπλο. Ναι.
Λοιπόν, αναφέρουμε τις ενδεκάδες για το Βυζάντιο: Κουνατίδης, Παπαδόπουλος, Ιδίο Μπατάκογλου, Δημητριάδης, Γκούτσε, Λάσκαρης, Κόντρας, Αλβεγγίδης, Ευθυμίου και Τσιλιγκύρης. Ενώ αλλαγές αγωνιστικαν οι Λαζαρίδης, Καϊσίδης και Κανέλης. Και για τον Βρασίδα Νέας Περάμου, η Νίπολη, Γκέλιος, Αναστασιάδης, Περκουλίδης, Γκέκας, Ζαντάλης, Τσοχαταρίδης, Τζίτζιος, Δάδαρος, Ντομή, Αδαμάκης, ενώ σαν αλλαγές αγωνίστηκαν οι Κωστόπουλος, Κότσι και Χατζησταύρο. Εδώ με τον Τζιλικύρη σε ένα φάουλ για το Βυζάντιο, με τις γροθιές. Παραπάνω βήματα πήρε και ο πορτιέρο του Βρασίδα. Το Βυζάντιο που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε τη μεγάλη έκπληξη μέσα στην ομάδα της Πέρνης, στον κεραυνό Πέρνης, το 0-1. Εδώ πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Βρασίδα. Ναι. Το κόρνερ πλασαριστά. Από όλους, μπάλα στα δίχτυα από τον Γκέκα για το 0-1. Να πούμε για τον Βρασίδα ότι παραμένει αίτητος, έτσι. Ναι, έχει κάνει ένα αξιόλογο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω. Μία νίκη επί του Εθνικού της Νέας Καρδιάς και τρεις σοπαλίες. Και τρεις σοπαλίες. Ηρακλή Καβάλας και τώρα με το Βυζάντιο. Έχουν πιάσει το κόλπο στο Βρασίδα. Ο Βρασίδας, ο οποίος λίγο πριν του πρωταθλήματος είχε προβλήματα, έτσι, εσωτερικά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να μην τον επηρεάζουν στο αγωνιστικό κομμάτι μέχρι στιγμής. Εδώ με τον Γκέκα το 0-1. Ο Γκέκα που πέρυσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή Καβάλας. Και είχαν και πολύ καλή χρονιά, έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον προπονητή του Βρασίδα, φαίνονται και στα πλάνα. Να το ξαναδούμε. Εδώ. Ότι υπάρχει. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχει, ναι. Και ανατροπή, έτσι. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δύσκολη. Στο κόρνερ για την ομάδα του Βυζαντίου, Μπατάκουγλου προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια ξανά, ανάποδο, Ψαλίδη, φανταστικό τέρμα. Πάλι, βάζει δύο γκολ με την Πέρνη. Ναι. Πολύ καλό. Ο ίδιος παίκτης κάνει το 0-1 στην Πέρνη, πάλι με Ψαλιδάκι. Τον θέλει. Ναι, ο Κόντρα. Ναι, τον θέλει. Πάλι σε μια μικρόναμπουμπούλα της άμυνας. Και εδώ φταίει λίγο και τον μπακ που μένει μόνο του πίσω, έτσι, και τον καλύπτει. Παρ' όλα αυτά, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ναι, απλά διώξαν δύο φορές. Φαντάστηκαν. Για μένα ήρωας είναι και ο Μπατάκουγλου σε αυτή τη φάση. Γιατί και έτσι δύο φορές μπήκε δυνατά και διεκδίκησε την μπάλα. Εδώ πρέπει να έχουμε μέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Κουνατίδης θα πει όχι. Ωραία κάθετη και πολύ ωραία αντίδραση εκεί. Εδώ ανασταλτικά το Βυζάντιο ήταν πολύ σωστό. Είναι από τις τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι εδώ. Να πάμε στο άλλο παιχνίδι, θες να πάμε κατά. Να σχολιάσω ότι το Βυζάντιο φαίνεται να βρίσκει το δρόμο του, έτσι. Στο είχα πει αυτό. Φαίνεται να βρίσκει το δρόμο του. Μπορεί να είναι παιδάκια τα οποία ήρθαν από το γάμα τοπικό. Σε συνδυασμό όμως και με κάποιους άλλους έμπειρους παίκτες που είναι μέσα στην ομάδα, τον Τζιλιγκύρη, τον Κουνατίδη, που ναι, σίγουρα είναι βοήθεια. Να κοιτάξουν αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές, ειδικά από αυτούς τους παλιούς, να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν για να βελτιωθούν στην πορεία. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, Απόλλων Χρυσοχοίου, Κεραυνός Πέρνης. Έπρεπε να σε είχα σε αυτό το παιχνίδι. Χωρίου, Μάλιος, Μπανάστας, Ασλανίδης, Γαβρέλης, Αϊβάζογλου, Εμμανουηλίδης, Μπούτος, Τσεμπελίδης, Μανούκος, Τσομπανόπουλος και Αρσένογλου. Για την ομάδα του Κεραυνού Πέρνης, Γιουργούσης, Τσορμπατζή, Θεοδωρίδης, Κωνσταντάρας, Κιωμουρτζής, Νάνος, Μανδαλιανός, Πουρλουκάκης, Μαυροματίδης, Δόρκας και Θεοδόρου. Να στείλουμε και τα περαστικά μας στο Δήμο το Γαβρέλη. Να στείλουμε τα περαστικά μας, ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Δήμο. Ναι, και ήθελα να έχουμε μια άποψη, να κάποιος φίλος γνωρίζει τι ακριβώς. Να μας ενημερώσει. Και είναι και το Facebook, ναι, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα άμεσα.
Εμείς θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο, το συζητούσαμε και νωρίς αυτό. Δεν είχαμε το τηλέφωνο του Δήμου και γι' αυτό φταίς εσύ. Πάλι εγώ. Ναι, γιατί είσαι από εκεί και έπρεπε να ήδη να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ ήμουν διακοπούλας όμως. Είναι ελαφρυντικό αυτό. Εννοείται. Ποιος το λέει. Λοιπόν, να περάσουμε στο παιχνίδι. Με τις κόκκινες εμφανίσεις η ομάδα του Κεραυνού, με τις ασπρόμαυρες η ομάδα του Χρυσοχωρίου, του Απόλλωνα. Εδώ η προσποίηση, ο Τσομπανόπουλος ο σουτ, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Γιωργούση. Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια ήταν. Είχε κάνει μετάδοση ο Τόλης την προηγούμενη φορά και το Γιωργούση τον έλεγε το Παλίδι. Και το παιδί, ξέρεις, το συζητούσαμε και κάναμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εδώ ο Κωνσταντάρας νιώθει κάποιες ενοχλήσεις. Γι' αυτό αφήσαμε το πλάνο να εξελιχθεί. Θα συνεχίσει όμως να αγωνίζεται και αμέσως μετά στο ημίχρονο θα γίνει αλλαγή. Πολύ καλός και ο Μπούτος, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο καλύτερος όμως του παιχνιδιού για μένα ήταν ο Γιωργούσης, δηλαδή αν δεις το παιδί του τι έχει βγάλει εδώ. Έχει κάνει φανταστικές επεμβάσεις. Και αν εγώ έχριζα ένα τίτλο εδώ, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι από όλο Χρυσοχωρίου, θα βάζα δίπλα στον Κεραυνό Πέρνης, θα το έσβηνα βασικά και θα βάζα Γιωργούσης. Ναι, νομίζω ότι είναι MVP. Νομίζω ότι είναι MVP. Και το συζητούσαμε και χθες, γιατί το παιχνίδι γίνεται το Σάββατο στο δρόμο για την καρδιά, ότι ξέρεις, είναι πολλές φορές αυτό που λέμε νέμεσης, ρε παιδί μου, ότι χάνει ένα παιχνίδι έτσι μια αγωνιστική πριν και κερδίζει μία τώρα. Ναι, το παιχνίδι με το Βυζάντιο. Με το Βυζάντιο. Το χάνει έχοντας την πρωτοβουλία. Εδώ με τον Τσοπανόπουλο στο κόρνερ. Θα απομακρύνουν με τον Κωνσταντάρα, με τον Δήμο τον Γαβρέλη το γέμισμα. Και πάλι Τσοπανόπουλος. Πρόσεξε εδώ. Φανταστική επέμβαση. Ναι, το διώξιμο σε κόρνερ. Εδώ τώρα. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη φάση. Σου είπα τη γνώμη μου και χθες. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Όταν την είδα με γυμνό μάτι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά όμως το replay φαίνεται πεντακάθαρο. Δεν χρειάζεται καν να το βάλουμε πολύ κοντινό. Είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Εδώ είναι ακριβώς. Ο ορισμός του πέναλτι. Είναι ορισμός, ναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις γιατί έχει πολύ κόσμο η περιοχή. Ναι, είναι ορισμός του πέναλτι. Με τον Αρσένογλου. Ο Στάθης ο Αρσένογλου που επανήλθε και πάλι. Για τον Μανούκο, το γύρισμα πίσω και ακόμα μία φορά ο Γιωργούσης θα απομακρύνει και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Το παιχνίδι έγραφε το όνομά του πάνω. Τελείωσε. Είπε ο τίτλος έπρεπε να είναι Γιωργούσης. Νέα επέμβαση. Εδώ τώρα η αντεπίθεση. Κοίτα τι ευκαιρία χάνει η ομάδα της Πέρνης. Με το Μαυροματίδα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πρώτου μέρους. Με τον Μανούκο για ακόμα μία φορά θα πει όχι ο Γιωργούσης. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το λες. Και πάλι μπροστά η ομάδα του Απόλλωνα, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τσομπανόπουλος το 1-2. Το σουτ. Μια καλή επέμβαση του Γιουργούση. Θέλω να δεις αυτή τη φάση. Ναι. Εδώ ακριβώς είναι ο τραυματισμός του Δήμου του Γαβρέλη. Νομίζω ότι είναι το περσινό χτύπημα. Κάτι τέτοιο ακούστηκε και στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι, αφήσαμε τη φάση να εξελιχθεί, γιατί θα δεις σε λίγο, μετά από αυτό το σουτ,
Ο Δήμος, εκεί ακριβώς που βλέπετε το πλάνο, σηκώνει τα χέρια του ότι ζητάει αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το καλώς ήρθατε υπάρχει... στην Ελλάδα με... ναι, έχει αρχίσει να με χαλάει. Να υπάρχει ένα φορείο κάτι στα γήπεδα μας μέσα. Δεν είναι τραγική αυτή η εικόνα που είναι. Είναι, γιατί ένας να του γλιστρήσει μπορεί να του κάνει μεγάλη ζημιά. Ναι. Και δεν θα φταίει και το παιδί. Δεν είναι η δουλειά του να κουβαλάει λοιπόν, τραυματίες. Πρόσεξε τώρα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχει ένας διαπληκτισμός εκεί. Εντάξει, εδώ είναι, είναι ξεκάθαρη η απόφαση στο με τέλος. Με τον Ιβανίδη, που ο Ιβανίδης δεν έχει πολλή ώρα που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σήκωσε το χέρι του. Θα το δεις και στην επανάληψη. Ναι. Πέσαν κάποιες ψηλές. Χειροδίκησαν. Πέσαν κάποιες ψηλές. Λοιπόν, που δεν μας έχουν συνηθίσει, δηλαδή και ο Τσιμπανόπουλος και ο Ιβανίδης είναι εξαιρετικά παιδιά. Τώρα ήταν παιδιά, ναι, το χωρίς λόγο αυτό, ναι, ναι. Το ορισμός του χωρίς λόγο, κάτι εδώ ανταλλάσσουν. Εδώ τώρα ο ένας χτυπάει από πίσω. Πρώτα ξεκινάει, εδώ τον σμπρώχνει. Ναι. Ο Ιβανίδης σαν τα ποδίδι. Και μετά αρχίζουν... Απλά ο παίκτης του Κρουσοχωρίου το κράτησε πιο διακριτικά. Και μπήκε ρέφερι μέσα ο Γιώργος της, εντάξει. Ο Γιώργος απλά, η κάμερα ήταν μία για τον Γιώργος και μία για όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και αν μιλούσαμε για τραγική εικόνα προηγουμένως που μετέφεραν εκεί το Δήμο τον Γαβρέλη, προσέξτε αυτή την εικόνα. Την ώρα που πέφτουν οι κόκκινες κάρτες. Οι δύο κόκκινες, έτσι, τις μοίρασε σωστά, νομίζω, ναι, 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 ο διαιτητής ήταν ολόσωστος. Σωστός. Αν και κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, ήταν πάρα πολύ σωστός. Ολόσωστος είναι. Και καλώς ήρθατε στο ελληνικό ποδόσφαιρο του 2016. Και δεν μιλάω για τη φασαρία. Οι φασαρίες είναι μέσα στο παιχνίδι. Όχι, όχι, εδώ είμαστε. Για τη φασαρία, εδώ ακριβώς. Εδώ είμαστε. Ειλικρινά δεν θέλω. Αυτό είναι. Αυτό είμαστε, κύριε. Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού ποδόσφαιρου 2016. Δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό, ειλικρινά. Ξέρεις κάτι, όταν θα τελειώσει η εκπομπή, θα σου πω κάτι. Δεν θέλω τώρα να το πω στον αέρα. Ξαφνικά, οπότε μην έχετε απαιτήσεις από τη Super League, έτσι. Αυτό είναι. Εδώ ακριβώς υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ζητάνε πέναλτι εδώ πάνω στο Μανούκο. Και σε επανάληψη. Νομίζω ότι εκβιάζει περισσότερο το πέναλτι. Ναι, εντάξει. Εδώ το λάθος από τον Μάλιο. Δεν μπόρεσε εκεί να πλασάρει ο Νάνος. Και πάλι με τον Μανούκο. Μάντεψε ποιος. Για ακόμα μία φορά, άρα για ποιος. Ξέρεις, από κάποιος και μετά είναι ψυχολογία. Θα βγάλουμε και μετά ο Γιώργος, νομίζει ότι απλά είναι ανίκητος εκεί, έτσι. Κρατήθηκαν ακριβώς 8 λεπτά καθυστερήσεις. Λοιπόν, βρισκόμαστε ήδη στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ με τον Θεοδωρίδη. Να βγάζει για τον Μαυρωματίδη. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μπανάσας. Εξαιρετικό τελείωμα. 0-1 για την ομάδα του Κεραυνού. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Μαυρωματίδης που πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Δόξης Θεολόγου. Να. Και η εικόνα που τα λέει όλα, οι παίκτες του Χρυσοχωρίου να μην το πιστεύουν αυτό που έγινε. Και δικαίως. Χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες στο μάτς. Χτυπήμα στο κόκαλο της λεκάνης, μας ενημερώνουν ο Γαβρέλης. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, τελικά. Εμείς για ακόμα μια φορά να ευχηθούμε περαστικά στο Δήμο του Γαβρέλη.
Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο παραδοσιακά δυνατές ομάδες της ΑΕ Καβάλας. Και οι δύο ομάδες προερχόταν από τρεις ήττες. Ήταν λογικό και επόμενο το παιχνίδι να έχει ένταση, να πάει στη δύναμη. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο της δυναμικότητας της ομάδος. Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε όλη την τύχη που δεν είχαμε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, γιατί πάλι ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων, στο οποίο αναγκαστήκαμε να παίξουμε πάλι με ελλείψεις και διαμορφωθήκαν και κάποια δεδομένα αρνητικά στο παιχνίδι μας. Στο πρώτο ημίχρονο σταθήκαμε πάρα πολύ τυχεροί. Το Χρυσοχώρι είχε την υπεροχή, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλες και ευτυχώς ήταν σε καλή μέρα ο Δημήτρης ο Γεωργούσης και καταφέραμε να κρατήσουμε το 0, που ήταν και ο πρώτος στόχος από την αρχή του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε μικρότερη πίεση χωρίς να μπορέσουμε να γίνουμε απειλητικοί. Τελικά σταθήκαμε τυχεροί και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη. Πρέπει να μαζευτούμε και να κοιτάξουμε να μπορέσουμε να παίξουμε τις πιθανότητες μας με τον Ηρακλή. Πιστεύω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι και θα μπορέσουμε να δείξουμε τις δυνατότητες μας. Γυρνάει και ο Αλή Μπαρή, που για μας είναι μεγάλη υπόθεση. Θα δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες μας. Εύχομαι στον κοτς καλή συνέχεια. Το Χρυσοχώρι είναι μια ομάδα πολύ φιλόξενη, με πολύ ποιοτικούς παίχτες. Νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για να σωθεί και θα αρχίσει να κάνει και νίκες και θα βαδίσει σε σωστό μονοπάτι. Νομίζω ότι σήμερα ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι αυτός που χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες θα δεχτεί και γκολ. Έγινε στην ομάδα μας. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, οι οποίες οι περισσότερες βρέθηκαν απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, τους καλύτερους νομίζω στην κατηγορία. Έβγαλε κάποια πράγματα τα οποία ήταν απίστευτα. Κράτησε την ομάδα της Πέρνης στο 0. Πρώτη ο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στα αποδυτήρια δεν είπα σχεδόν καμία κουβέντα στα παιδιά, γιατί πιάσανε νομίζω το 100%. Είχαμε την απόλυτη κατοχή σε όλο το παιχνίδι. Δεν απειληθήκαμε από την ομάδα της Πέρνης. Γνωρίζαμε ότι έχει η ομάδα της Πέρνης κάποιες απουσίες. Έχουμε όμως και εμείς κάποιες απουσίες. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στον τραυματισμό του Δήμου του Γαβρίλη, στον οποίο εύχομαι όσο δυνατόν πιο γρήγορη ανάρρωση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει εδώ και 2 χρόνια και μόλις χτυπάει, ξαναβρίσκει μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχω να πω πολλά, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση της ομάδας μας δεν ήταν αυτή που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε βέβαια και το παιχνίδι του Κυπέλλου της Τετάρτης, στο οποίο λόγω του μικρού ρόστερ, όπως έχω επισημάνει, αναγκάστηκα να βάλω πάλι τα 8 ενδέκατα της ομάδας. Δεν έχω κανένα παράπονα από τα παιδιά, συνεχίζουμε πάλι με ελλείψεις. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή θα βρούμε τον δρόμο μας, θα βρούμε τον δρόμο των επιτυχιών. Εύχομαι στην Πέρνη καλή συνέχεια. Είναι σίγουρα μια ομάδα γειτονική η οποία ανεβάζει το επίπεδο της περιοχής και νομίζω ότι εμείς οι δύο συν την νέα καρδιά νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα είμαστε κοντά στους πρωτοπόρους. Να σταθούμε λίγο στη φάση της αποβολής. Πιστεύω ότι ήταν δίκη. Δεν έχω άποψη για αυτήν την φάση. Ο βοηθός είναι κοντά. Ο επόπτης από τη στιγμή που ο διαιτητής που πήρε αυτή την απόφαση, δεν συνηθίζω να σχολιάζω αποφάσεις διαιτητών. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν κάνει λάθος, μπορεί να είναι σωστό. Δεν μ' αρέσει να κρίνω. Είναι ένα νέο παιδί το οποίο έχει το μέλλον μπροστά σαν διαιτητής. Αυτή την φάση την είδε έτσι, έτσι αποφάσισε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς. Από ό,τι μου μεταφέρανε, γιατί εγώ δεν το είδα, από ό,τι μου μεταφέρανε τα παιδιά, ο Σούλης, ο Τσομπανόπουλος, κάνει πρώτη κίνηση και ακολουθεί ο Παύλος Ιβανίδης. Νομίζω ότι ήταν λάθος αντίδραση και από τα δύο τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία, γιατί είναι απαραίτητη και για τις δύο ομάδες και οι δύο παίχτες.
και θα πρέπει να τα αποφεύγουν αυτά. Νομίζω ότι ο υπόπτης σωστά έπραξε και είπε το διαιτητή και απέφυγε να βγάλει μία κόκκινη ή να κάνει ένα λάθος. Λοιπόν, αυτά έγιναν και στο Χρυσοχώρι. Να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Αυτό μεταξύ της ΣΑΕ Καβάλας και του Ορφέα Ελευθερούπολης. Αναφέρουμε ότι τα παιχνίδια τα δείχνουμε με βαθμολογική σειρά για να μην παρεξηγούμαστε κάθε εβδομάδα. Ισόπαλο αποτέλεσμα στο Βερούλιο, χωρίς τέρματα. Νομίζω δεν. Κατάλαβες τι έγινε αυτή την αγωνιστική στην Α κατηγορία. Δεν ξέρω πώς το αναφέρεις. Αναφέρω ότι καλύψαμε όλα τα παιχνίδια όλη την για άλλη μια εβδομάδα. Ναι. Για άλλη μια εβδομάδα. Πολύ αγωνιστική. Είναι δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που τα καλύπτουμε. ΑΕ Ορφέας 0-0. Ακόμη ψάχνουν την πρώτη νίκη και οι δύο. Όχι καλό ξεκίνημα και για τους δύο, αλλά νομίζω ότι και οι δύο θα βρουν τον δρόμο τους στη συνέχεια. Σίγουρα ο Ορφέας έχει και εσωτερικά προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι. Η ΑΕΚ κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Βερούλιο. Λοιπόν, να αναφέρουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τους Τσανάκαλη, Μαλαμίδη, Λιμπεράκη, Στερνιώτη, Ελευθεριάδη, Ίσα, Κακουλίδη, Ταταλιά, Κωνσταντινίδη, Σεμερτζίδη και Κιγάη. Ενώ ο Ορφέας παρατάχθηκε με τους Καραβελίδη και Χαγιά, Μαυρόγιαννη, Κωνσταντίνη, Χολίδη, Χριστοδουλίδη, Παυλίδη, Μόραλη, Βερβερίδη, Σάσο και Γιαλαμίο Κωνσταντίνη, ο οποίος μετεγράφηκε από τον Ηρακλή Καβάλας στον Ορφέα Ελευθερούπολης. Και αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι με την ομάδα του Ορφέα. Έμπειρος αμυντικός, θα βοηθήσει σίγουρα, σίγουρα θα βοηθήσει την προσπάθεια εκεί της Ελευθερούπολης. Κωνσταντίνη, που τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην ομάδα του Ηρακλή. Εδώ και κάποια πλάνα της έδρας. Ο όρκος νίκης της ομάδας της ΑΕΚ και ο αντίστοιχος του Ορφέα. Τελικά κανένας από τους δύο βέβαια δεν κατάφερε να πάρει τους πρώτους του τρεις βαθμούς στην φετινή διοργάνωση. Εγώ περιμένω κάποιον καλύτερο και από χαρακτήρα καλύτερο. Είναι μια προσπάθεια τον Κιγάη, αν δεν κάνω λάθος, για την ΑΕΚ. Εδώ ο Κωνσταντίνη στο έδαφος. Πάντως είχε και αρκετό κόσμο. Ναι, είχε αρκετό κόσμο. Σου ξαναλέω, πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες πήγαν για να πάρουν την πρώτη τους νίκη και στο τέλος δεν την πήρε κανείς απλά. Και το οξύμορο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι ότι μετά τη λήξη και την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής είναι και οι δύο κάτω από τη ζώνη αυτή τη στιγμή. Είναι με δύο βαθμούς. Ενώ τελευταίος είναι ο Κεραυνός Κρινίδων, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ τις εμφανίσεις του. Θυμάμαι, σχολιάζαμε και μαζί ότι την προηγούμενη αγωνιστική έκανε μια αξιόλογη εμφάνιση στο Χρυσοχώρι, ασχέτως ότι ιτήθηκε. Εδώ μια προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Μπαλάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν εκμεταλλεύονται εδώ το κόρνερ οι φιλοξενούμενοι και έχουμε το τέλος του πρώτου μέρους. Θυμάστε πώς είχαμε να ονομάσει την κερκίδα αυτή. Ναι, είναι η θύρα G. Έτσι, είναι η θύρα των τζαμπατζίδων, για όσους δεν ξέρετε. Αυτή είναι η θύρα G. Υπάρχουν σε πολλά γήπεδα θύρες G. Αυτή είναι του Βερολίνου. Υπάρχει και το ύψωμα εκεί πέρα πάνω, το ψωματάκι που. Δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάς. Λοιπόν, σήμερα πολύ με. Όχι, δεν σου πω κόντρα. Εδώ είναι η θύρα G. Δεν έχει διαρκεία εκεί. Το κόβει μόνο σου. Από το σπίτι σου. Με τον Καραβελίδη. ΑΕΚ. Με τον Σεμερτζίδη. Εύκολη δουλειά και για τον Καραβελίδη. Εδώ ένα χτύπημα επάνω στον Κωνσταντινίδη, νομίζω. Ερμα!
Εδώ ασταθής έξοδος, αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει ο Τσανάκαλης. Σε μια αναμέτρηση η οποία δεν, ήταν δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις. Έτσι. Είχε κάποιες όχι τόσο επικίνδυνες, δηλαδή δεν μύρισε γκολ. Αυτό το παιχνίδι ήταν Κυριακή απόγευμα. Κυριακή απόγευμα, ναι. Ναι. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και με εντυπωσίασε αυτό εδώ. Δεν έπαιζε και ο ΑΟΚ, άλλοι προτίμησαν. Ναι, ο ΑΟΚ έπαιζε έξω. Ναι. Δεν προτίμησαν να μείνουν στην πόλη παρά να πάνε να δουν τον αγώνα του Νέστου με την ομάδα της Αρίδας. Δεν ακολούθησαν και αρκετοί να δουν τον Ηρακλή στο Θεολόγο. Διότι εντάξει, την έχει. Κοίτα, δεν έχει και πολλού που ακολουθούν να ξεκινήσει τώρα όλα από την Καβάλα. Να πάνε αυτό, να δει τον Μην το λες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο. Για να πάνε να δουν τον Ηρακλή, ήθελε σχεδόν. Μια μέρα ταξίδι. Ναι. Δεν θα μαζέψει με δεύτερη προσπάθεια ο Τσανάκαλης. Και τελευταίο σφύριγμα 0-0, μια λευκή ισοπαλία. Όπου. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι, μπορώ να πω, που πήγε περισσότερο στη δύναμη. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, για ένα ακόμα παιχνίδι, γενικότερα μάλλον, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο, και στα δύο ημίχρονα ήμασταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Η ομάδα που έβγαλε πάλι τις κλασικές ευκαιρίες. Η ομάδα που πάλι στη λεπτομέρεια δεν μπορούσε να φτάσει απέναντι τον τερματοφύλακα. Γνωρίζουμε σε ποια ομάδα είμαστε. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα παιδιά που ανεβήκανε σε ακαδημίες της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα, αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή για μένα. Τα παιδιά που κάνουν σπουδαία προσπάθεια. Το πρόβλημά μας το ξέρουμε και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Το πρόβλημά μας είναι το γκολ. Αυτό. Έτσι, είναι πλέον γνωστό σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, είναι γνωστό σε όλες τις ομάδες. Το πρόβλημά μας είναι το γκολ. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις να το βελτιώσουμε αυτό. Για το παιχνίδι, πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι χάσαμε δύο κλασικές ευκαιρίες, δύο τετατέτ. Ο Ορφέας δεν μας απειλήσε, εκτός από κάποιες μεγάλες πάσεις από την άμυνα προς την επίθεση. Δεν είχαν κάτι άλλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν και φρεσκάραμε την επιθετική μας γραμμή, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια κλασική ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά είχαμε πάλι τον έλεγχο του αγώνα, πιέζαμε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος πάλι με μεγάλες πάσεις προσπαθούσε να βγει, να παίξει γρήγορα στην απέναντι πλευρά. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, γιατί νομίζω ότι αν κάποια ομάδα έχασε ευκαιρίες και δικαιούται να πάρει το τρίποντο, αυτά είναι η ΑΕΚ. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Παύλος ο Προβατήδης ψάχνει να βρει τις λύσεις. Εγώ, επειδή ξέρω τον Παύλο, είμαι σίγουρος ότι θα τις βρει τις λύσεις. Ναι. Είναι πεισματάρης, είναι και αυτό που κάνει πραγματικά και το αγαπάει αυτό που κάνει, έτσι. Φίλε, έτσι προσπάθησε και ανέτρεψε μέχρι ενός σημείου μια πολύ βαριά κατάσταση στο Βίρονα, στην οποία δεν έφταιγε ούτε ο ίδιος. Ούτε, δεν, δηλαδή βρήκε μια ομάδα η οποία αντέδρασε στην απομάκρυνση ενός προπονητή όπου την κοσμούσε για χρόνια. Μιλάω για την απομάκρυνση του Πάγου του Πανταζίδη μετά από 23 χρόνια. Έτσι. Μη μου το λες αυτό το όνομα. Γιατί. Δεν θέλω να τα ακούω απλά. Εντάξει. Ο ίδιος όμως δεν είχε ευθύνες για αυτό το πράγμα. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Πανταζίδη. Δεν έφταιγε ο ίδιος του για αυτήν την κίνηση, παρόλα αυτά. Την πλήρωσε, διότι οι παίκτες είχαν απομακρυνθεί από την ομάδα, δεν ακολουθούσαν τις προπονήσεις, τους αγώνες. Πολλές περιπτώσεις ο πάγκος ήταν άδειος, πήγαινε με 11 παιδιά σε παιχνίδια. Αλλά είδαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς ότι ο Βίρονας απέκτησε ταυτότητα και ουσιαστικά, αν δεν υποβιβαζόταν το Βυζάντιο και έβγαινε και ο Ηρακλής. Υπήρχαν πολλές πιθανότητες. Σωζότανε, όχι υπήρχαν πολλές πιθανότητες, σωζότανε. Απλά δεν έγινε τίποτα από τα δύο από αυτά που ήθελε ο Παύλος ο Προβατήδης. Λοιπόν, κλείνουμε το κομμάτι της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Να περάσουμε στα αποτελέσματα στη β' κατηγορία της ΕΠΣ. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Μυρμηδόνες Καβάλας, ΠΑΟ Καβάλας 1-3. Ποταμιά Μέανδρος Γέροντα 0-1. Ποντιακός Ποντολιβάδου Άρης Πρίνου 0-0. Και αυτά ήταν τα εξαναβολής παιχνίδια. Όχι, δεν ήταν, μόνο αυτό ήταν εξαναβολής παιχνίδια, αλλά ήταν 4 εξαναβολιστικοί. Συγγνώμη. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Βαθμολογία. Αναγέννηση Λιμεναρίων. Ατρόμητος Χαλκερού. Άρης Πηγών 9. ΠΑΟ Καβάλας Θεαγέννης 7. Αετός Σερατινού 6. Ποντιακός Ποντολιβάδου 5. ΕΑΣ Παναγίας Μέανδρος Γέροντα με 4. Μυρμηδόνες Καβάλας 2. Άρης Πρίνου 1. Και Ποταμιά Ατρόμητος Λεκάνης 0. Και η Θράκη που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και η επόμενη αγωνιστική, Άρης Πηγών, Αναγέννηση Λιμεναρίων,
ΠΑΟ Καβάλας Ποταμιά, ΕΑΣ Παναγίας Θεά Γέννης, Ποντιακός Ποντολιβάδου Ετός Σερατινού, Άρης Πρίνου Μέανδρος Γέροντα, Ατρόμητος Λεκάνης Μυρμιδόνες Καβάλας και Θράκη Γραβούνας Ατρόμητος Χαλκερού. Αυτό θα λήξει 3-0 το Καβάλας. Ναι. Αυτό. Πάμε και στο δεύτερο όμιλο. Λοιπόν, για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, αποτελέσματα τέταρτης αγωνιστικής. Φρίξου Πλατανοτόπου, Δόξα Μηδαλεώνα 3-0, Βύρον Καβάλας, ΠΑΟ Καγίου Ανδρέα 2-0, Αόελαιο Χωρίου Κεραυνός Ελευθερών 1-3, Μακεδονικός Αμισιανών Ορφάνη 0-1, Παγκαίο Ασπίδα Πολυστήλου 0-6, Ηρακλής Μυρτοφύτου Δόξα Λιδίας 2-2 και Ποσειδώνας Καβάλας Ολυμπιακός Καβάλας 1-2. Η βαθμολογία έχει πρώτο το Φρίξο Πλατανοτόπου με 10 βαθμούς μαζί με τον Βύρονα Καβάλας, η μοναδική διαφορά είναι στα τέρματα. Κεραυνός Ελευθερών και Ορφάνη έχουν από 9, Ασπίδα Πολυστήλου έχει 7, Δόξα Μηδαλεώνα 6, ΠΑΟ Καγίου Ανδρέα 4, ΑΟΕΛΕΟ Χωρίου 4 και η Δόξα Λιδίας 4, Ολυμπιακός Καβάλας, Μακεδονικός Αμισιανών και Ποσειδώνας Καβάλας με 3, ενώ ο Ολυμπιακός Καβάλας ξεκίνησε με πλην 6 και Ηρακλής Μυρτοφύτου και Παγκαίο έχουν από 1. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, η οποία διεξάγεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο μισό της πέμπτης αγωνιστικής για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ορφάνη Κεραυνός Ελευθερών, Ασπίδα Πολυστήλου ΑΟΕΛΕΟ Χωρίου, Ατρόμητος Λεκάνης Μυρμιδόνες Καβάλας και Ολυμπιακός Καβάλας Παγκαίο. Όλα τα παιχνίδια το Σάββατο στις 4. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στη γάμα κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Άγιος Λουκάς, Πανιώνιος Ξεριά 1-1, Ένωση Δριάδας, Αστέρας Φωλιάς 2-0, Φίλιππη Καβάλας, Πιερής 2-1, Ατρόμητος Ακροβουνίου, Κάριανη 1-1, Κεραμωτή, Καβάλα 2004 5-0, μπράβο το χωριό μου, Λίκη, Ελπίδες Καβάλας 4-1 και Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων, Φάρος Μαριών. Θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου. Στις 30 Οκτωβρίου. Ρεπό είχε ο Κεραμός Καλλιράκης, αλλά δεν φαίνεται. Ναι. Συγγνώμη, τι Γκαλλιράκη. Και τη βαθμολογία. Πανιώνιος Ξεριά με 7. Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων. Ένωση Δριάδας. Φάρος Μαριών με 6. Πιερής. Κάριανη. Καβάλα 2004 με 4. Λύκη 3. Άγιος Λουκάς 2. Κεραμωτή 1. 1. 1 ξεκίνησε με πίνα. Γι' αυτό. Κεραυνός Καλλιράκης 0, Φίλιππη Καβάλας 0-1, Ατρόμητος Ακροβουνίου, Ελπίδες Καβάλας με -3. Είδες οι πόλεις μας που ξεκινήσαν με και πιο. Η επόμενη αγωνιστική. Πανιώνιος Ξεριά, Φίλιππη Καβάλας, Πιερής, Μέγα Αλέξανδρος Φιλίππων, Ένωση Δριάδας, Λύκη, Κάριανη Φάρος Μαριών, Καβάλα 2004, Άγιος Λουκάς, Ελπίδες Καβάλας Κεραμωτή, Αστέρας Φωλιάς Κεραυνός Καλλιράκης και Ρεπό, ο Ατρόμητος Ακροβουνίου. Μου άρεσε όπως τα είπες. Τι ακριβώς σου άρεσε τώρα. Για την Κεραμωτάρα. Για την Κεραμωτή, ναι. Για την Κεραμωτάρα. Τόπος καταγωγής, δεν μπορείς να ναι, όχι, 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 όχι. Δεν διαβάζω. Να τα προβάλλουμε αυτά. Τώρα σε βλέπουν οι άνθρωποι εκεί και ξέρεις. Και χαίρονται. Χαίρονται. Πραγματικά χαίρονται. Λοιπόν, έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο. Εγώ θα αναφέρω, για να κλείσουμε, ότι την επόμενη εβδομάδα η Καβάλα καλείται, ο ΑΟ Καβάλας καλείται, να βρει τον τρόπο με τον Άγγελο Δηγκόζη να σπάσει αυτή την κακή ψυχολογία. Αυτό είναι το τεστ. Ο Νέστος συνεχίζει το κομμάτι του. Έχει και ένα κύπελο το οποίο. Εγώ τον θεωρώ τον Νέστο ομάδα κυπέλου. Να το ξέρεις. Μπορεί να πάει μακριά και το πιστεύω ότι θα πάει μακριά. Το έχει αποδείξει κιόλας. Γι' αυτό. Και με Δημήτρη Μαγκαφίνη στον πάγκο. Καλά, αυτό είναι το μεγάλο ατού για μένα. Έτσι. Ναι, μεγάλο ατού. Τεράστιο ενδιαφέρον έχει πρώτη κατηγορία την επόμενη εβδομάδα. Έχει ντέρμπι κορυφής. Έχει μάχες για την ουρά, την προς στιγμήν ουρά, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε τέτοιες θέσεις. Νομίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι φωτιά. Το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω δεν είναι ποδοσφαιρικό. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι θίγουν υπολήψεις. Καλό θα ήταν άνθρωποι που δεν ξέρουν να σταματήσουν επιτέλους να ασχολούνται. Αυτό. Να σταματήσουν επιτέλους να ασχολούνται, αφού δεν μπορούν. Αυτό, τίποτα. Δεν άντεξες, το έβγαλες στην επαφάνεια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ το μόνο που θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή και με βάση όλα όσα ζήσαμε την Κυριακή, να επικρατήσει πάνω απ' όλα ηρεμία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια ομάδα φαίνεται πρώτα απ' όλα στα δύσκολα. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Και ακριβώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από μένα, τον Άκη και την Πόπη, ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.